Καλησπέρα σας. Βράδυ Τετάρτης, παρεμβάσεις στο Blue Sky και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση εθνικού συνεγερμού, τουλάχιστον σε αυτό το μήκος κύματος ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού στην ολομέλεια της Βουλής, μαζί με πολλά άλλα τα οποία θα συζητήσουμε. Πάντως και τα μηνύματα του κυρίου Τσίπρα προς τους Ευρωπαίους ήταν καθαρά και πολύ πολύ έντονα και η αναγκαιότητα προκειμένου να χαράξουμε, να οικοδομήσουμε μια εθνική στρατηγική, έστω και αργά, απέναντι σε αυτό το τεράστιο ζήτημα που λέγεται προσφυγικό, φαντάζει ως επιβεβλημένη και συνειδητοποιημένη πια από, τα κόμματα, από όλα τα κόμματα της, της Βουλής. Καλησπέρα στον κύριο Χουδαλάκη, καλησπέρα στον Πένιο Τασιόπουλο, διευθυντή διεκδόση της εφημερίδας Εστία και αρθρογράφο της εφημερίδας Δημοκρατία. Καλησπέρα και στους δυο σας. Τώρα, θα πει κανείς τι μπορεί να εισφέρει η χάραξη εθνικής στρατηγικής. Δεν το ξέρω, αλλά δεν έχουμε και άλλο δρόμο. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι πως τα μηνύματα του κυρίου Τσίπρα προς την Αυστρία, προς την κυρία Μέρκελ, με την οποία επίσης επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά σε ένα έντονο τηλεφώνημα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και τα όσα είπε στην Βουλή, προδιαγράφουν μία κατάσταση στο εσωτερικό της Ευρώπης, η οποία είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Διότι περίπου είπε ο Τσίπρας ότι εμείς δεν θα υπογράψουμε άλλες συμφωνίες εάν δεν τηρηθούν τα ήδη συμπεφωνημένα στην υπόθεση του προσφυγικού, από τη μια, αυτό, και την ίδια ώρα η Αυστρία φτιάχνει την παρασύνοδό της. Ο Γιούνκερ λέει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μάχη με την Αυστρία. Η Μέρκελ τηλεφωνεί, μιλάει, παρεμβαίνει, αλλά κανείς δεν την ακούει. Και να ρωτήσουμε για ποια Ευρώπη μπορούμε να μιλάμε πια. Γιώργο. Λοιπόν, νομίζω ότι έχεις βάλει το κύριο ερώτημα. Τι θα μπορούσε να προσφέρει αυτή την ίστατη ώρα που είμαστε πρώτης έκρηξης του προβλήματος. Ίσως τη ζουν ήδη κάποιοι, και ενώ όσοι είναι πέριξ των hot spots ή αυτοί που ήταν στην Εθνική Οδό. Τι θα μπορούσε να εισφέρει λοιπόν η χάραξη μιας εθνικής γραμμής στο G5. Καταρχήν να απαντήσουμε, αλλά σε εθνικό επίπεδο, με μια, αν είναι δυνατόν, ομοφωνία. Δεν είναι σχεδόν ποτέ δυνατή η ομοφωνία, αλλά λέω αν θα ήταν επιθυμητό. Για το αν συμφωνούμε, για παράδειγμα, με την αυστριακή γραμμή, η οποία τι είπε, με απλές κουβέντες, είπε ότι η διαχείριση του προβλήματος είχε ως στόχο να φεύγουν από την Ελλάδα γρήγορα για να μετακομίζουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Μάλιστα. Και λέει ο Αυστριακός Υπουργός Εξωτερικών, μπήκε στη ζωή μας απότομα, ότι αυτό δεν θέλουμε να συμβεί. Άσχετα με το τι είχε αποφασιστεί στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, άσχετα με το αν συνένεσε ή όχι η Αυστρία για να υπάρξει μια απόφαση, λέει αυτό δεν θέλουμε να γίνει. Δεν θέλουμε να πηγαίνουν στην Ελλάδα να καταγράφονται και να έρχονται εδώ. Δεν θέλουμε. Δεν τους θέλουμε. Πώς το λένε. Αυτό λοιπόν που είναι επί της ουσίας και το πραγματικό σκηνικό, αυτή είναι η σύγκρουση που διεξάγεται στην Ευρώπη, αν αναλαμβάνει το κόστος του προσφυγικού προβλήματος ή όχι. Οι Αυστριακοί λοιπόν με την παρασυναγωγή τους λένε δύο πολύ απλά πραγματάκια. Εμείς δεν θέλουμε. Δεν μας ενδιαφέρει. Κόψτε το λαιμό σας. Κόψτε το λαιμό σας. Αυτό δεν. Και θέλω να πω και κάτι για την κυρία Μέρκελ, η οποία πολλές φορές έχει εμφανιστεί ως μια πραγματική ηγέτη στην Ευρώπη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και ο απομηχανής Θεός που την τελευταία στιγμή, έστω μαστιγώνοντας ή δεν ξέρω, κάνοντας τεχνητό θάνατο στον Τσίπρα, παίρνει μια υπογραφή, επιβάλλει ένα μνημόνιο. Η κυρία Μέρκελ, δια των εκπροσώπων της βεβαίως, η ίδια τσιμουδιά, λέει ότι δεν μπορώ να ασχοληθώ με τα μέτρα που παίρνει σε εθνικό επίπεδο μια χώρα. Δηλαδή, αν εμείς είχαμε άρει το Δουβλίνο 2 εδώ και 20 χρόνια, δεν θα ασχολείτο. Όταν προσπαθούμε σε εθνικό επίπεδο να υλοποιήσουμε κάποιες δεσμεύσεις και αργούμε, δεν μας κουνάει το δάχτυλο. Και πολλά ακόμη. Και πολλά ακόμη. Κανονικά έπρεπε να δείξω άλλο δάχτυλο καταρχήν για να γίνω αντιληπτός. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε αισθανθεί όλοι και καταλαβαινόμαστε. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό μέσα που ζούμε, η εθνική γραμμή προφανώς και μπορεί να εισφέρει το εξής. Ότι οι Έλληνες είναι μία γροθιά. Έχουν αποφασίσει να τηρήσουν μία πολιτική και την τηρούν όλοι μαζί. Ποια. Ποια. Αυτό είναι το ερώτημα. Έτσι. Ποια. Κατά τη γνώμη μου. Διότι φοβάμαι ότι το χειρότερο είναι εδώ.
Φοβάμαι επίσης ότι στη σύνοδο της 7ης Μαρτίου, στην έκτακτη σύνοδο στην οποία θα μετάσχει και ο Νταβούτογλου, θα είμαστε ήδη μπροστά στο τετελεσμένο. Σε μια κατάσταση που θα είναι εκρηκτική, είναι βέβαια. Έτσι. Έτσι. Και να πούμε ότι επειδή είπαμε και χτες για τη σύνοδο το Συμβούλιο Αρχηγών, το Συμβούλιο των Αρχηγών είναι αποφασισμένο, δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία. Νομίζω όμως ότι ορθώς μεταφέραμε χτες το πνεύμα. Στην ερώτηση λοιπόν που κατά τη γνώμη μου αποτελεί την καρδιά της ιστορίας. Ποιο είναι το σχέδιό μας. Ποιο. Μάλιστα. Η Ελλάδα μέχρι... Ποιο μπορεί να είναι το σχέδιό μας. Η Ελλάδα μέχρι τώρα. Δεν είναι εύκολη ιστορία. Σε ό,τι αφορά την αποτροπή της προσφυγικής ροής, έχει συνενέσει σε πράγματα με τα οποία είναι σαφέστατα και η κυβέρνηση είναι σε δύσκολη θέση και όλοι εμείς. Για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ. Έτσι. Ήταν ένα σαφές πισωγύρισμα σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, μια επικίνδυνη επιλογή, το ζήσαμε χτες, όταν είπε ο Τούρκος στρατηγός σε συμβούλιο στρατηγών του ΝΑΤΟ, παρακαλώ πολύ, εγώ δεν πρόκειται να εφαρμόσω αυτές τις μαλακίες, σας μεταφέρω αυθεντικά το διάλογο, που υπέγραψαν οι πολιτικοί μας. Έχουν ανοίξει ένα σκασμό ζητήματα, δύσκολα πράγματα για μας. Η ελληνική πλευρά έχει κάνει πολλά βήματα πίσω για να δείξει ότι συντάσσεται σε μια ευρωπαϊκή γραμμή και ευρωπαϊκή γραμμή δεν υπάρχει. Let's. Άρα ή τα σπάμε, να το πω πολύ απλά, όπως περίπου προδιέγραψε απόψε ο Τσίπρας λέγοντας ότι εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε άλλη απόφαση από τη στιγμή που δεν τηρούνται οι αποφάσεις. Άρα αυτό είναι τα σπάμε, ακολουθούμε μια δικιά μας γραμμή, δεν μπορώ τώρα να υποθέσω ποια μπορεί να είναι αυτή, αλλά προφανώς δεν είναι να γίνει hotel Ελλάς. Κάτω από τα αστέρια, έτσι. Αν έχουμε 1 εκατομμύριο μετανάστες και έχουμε κι άλλο 1 εκατομμύριο πιο πριν, αντιληπτό δεν μπορούμε να διευθετήσουμε καν τους ανθρώπους. Ότι τα δύο πολύ κρίσιμα ερωτήματα, για να πάω και στον Μένιο τον Τασιόπουλο, τα δύο πολύ κρίσιμα ερωτήματα με τα οποία βρισκόμαστε πια αντιμέτωποι είναι αν τα σπάμε. Στην περίπτωση που. Αν τα σπάμε, δεν μπορεί να τα σπάσει μόνο στο Τσίπρα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, τα δύο κρίσιμα ερωτήματα για το Συμβούλιο Κορυφής των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πέρα από τις μικροκομματικές επιδιώξεις του καθενός, που καλό είναι να μείνουν έξω από το προεδρικό μέγαρο, αν και ο κύριος Τσίπρας σήμερα επέλεξε να απολώσει το κλίμα με τον κύριο Μητσοτάκη, το εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Μεγάλο φόρο διαφυγή, Borians. Γιατί δεν ήταν εκεί, για το νομοσχέδιο, για τη διοικητική μεταρρύθμιση και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Θα το δούμε αυτό γιατί το ένα είναι σου δίνω το χέρι, το άλλο είναι σου το σφίγγω. Αναρωτιέμαι γιατί το επέλεξε. Αλλά τα δύο πολύ κρίσιμα ερωτήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι πολιτικοί αρχηγοί σε αυτό το συμβούλιο είναι αν τα σπάμε, στην περίπτωση που βρεθούμε αντιμέτωποι με το χειρότερο, με μπαράζ μονομερών ενεργειών. Και σε αυτή την περίπτωση, ξαναλέω, δεν μπορεί να το κάνει μόνο στο Τσίπρας. Και δεύτερον, έτσι, να μεταφέρει ακριβώς, δηλαδή την απόφαση ενός λαού όπως αυτή εκφράζεται στο Συμβούλιο Αρχηγών. Σε ποια επίπεδα τα σπάμε, αν τα σπάμε και στο δημοσιονομικό. Γιατί ακούω τον κύριο Τσακαλώτο να καταγγέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις απαιτήσεις του. Και ποια είναι η πολιτική, ποιο είναι το plan B που μπορεί να έχουμε. Πάντως, κράτα κάτι για να μην πάρω άλλο χρόνο και το στερώ από το Μένιο. Κατά τη γνώμη μου, όταν εμείς έχουμε εφαρμόσει την πολιτική του καλοπαιδισμού. Από τον Απρίλιο του 10, 23 Απριλίου, από το Καστελόριζο ο Γιώργος. Μέχρι και όλα τα κουνήματα, τα λυγίσματα, τα τερτύπια και τα λοιπά του Βαρουφάκη. Έχουμε εφαρμόσει την πολιτική του καλοπαιδισμού. Συντασσόμαστε στο τέλος με ό,τι μας ζητάνε. Και βλέπεις ότι πριν καν ξεκινήσει να υπάρχει πρόβλημα σε κάποιες χώρες προεξάρχουσης της Αυστρίας, οι άλλοι δεν ακούνε Χριστό. Οι άλλοι γράφουν το Α με Ω. Με συγχωρείς πολύ, αλλά θα αλλάξω το Α με Ω. Είμαι ωμέγα και δεν θα είμαι καλό παιδό πια. Έλα, Μένιο. Να πούμε το εξής, το προσφυγικό από και από την προηγούμενη εβδομάδα όταν βρέθηκε στις Βρυξέλλες και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης έχουμε ένα καλό προηγούμενο, ήταν πιο εναρμονισμένοι στις πολιτικές τους και στις συζητήσεις όπως τις κάνανε σε σχέση με την περίοδο Τσίπρα-Σαμαρά όπου εκεί πέρα υπήρχαν τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Εδώ τώρα. Μπορούμε να δούμε το εξής. Βεβαίως η Ελλάδα, επειδή τόσα χρόνια θεωρούσε ως αυτονόητο ότι η Ευρώπη είναι ένα ενιαίο πράγμα το οποίο θα κρατήσει τόσο στα οικονομικά όσο και στα γεωπολιτικά ή στη διεθνή πολιτική
και ότι είναι μια οντότητα πάρα πολύ συγκροτημένη και ισχυρή. Ξέχασε η Ελλάδα και έχει ξεχάσει και τώρα και βρίσκεται εκπλήξεως την έννοια του εθνικού κράτους. Το έχει χωρίσει και μάλιστα δεν το έχει χωρίσει στη βάση των συμφωνιών. Την έχουν χωρίσει αυτοί που ασκούν διακυβέρνηση στο μυαλό τους, στη σκέψη τους. Τώρα λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται απολύτως ευνηδιασμένη, γιατί εδώ είχαμε και μια ανατροπή. Οι ρογμές στην Ευρώπη παρουσιάζονται με καταλήτη το προσφυγικό, ενώ περιμέναμε μια κρίση επερχόμενη και αυτή φαινόταν είτε με Brexit είτε χωρίς Brexit στο δημοσιονομικό και στα οικονομικά. Το προσφυγικό είναι ένα κύμα το οποίο είναι ένα και ζήτημα το οποίο δείχνει ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Ευρώπη. Δηλαδή, πέραν του τι κάνει η Αυστρία, η οποία, για να κάνουμε μια παρένθεση, στην ουσία συγκροτεί και πάλι την Αυστρο-Ουγγαρία μαζί με την ομάδα του Βίζενγκραντ. Γεωγραφικά έχει απόλυτα δίκιο. Και όχι, και αν το δούμε και ιστορικά, και ο νέος αυτός υπουργός εξωτερικών της Αυστρίας αυτό περιγράφει και πηγαίνει με δύο γραμμές του Βίζενγκραντ, που είναι οι τέσσερις χώρες, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές, ότι είναι η Ουγγαρία, είναι η Πολωνία, από την οποία προέρχεται και ο Τούσκ, που ταυτόχρονα κάνει τις δηλώσεις ως επικεφαλής του Συμβουλίου, αλλά είναι Πολωνός, η Πολωνία είναι στο Βίζεγκραντ. Και μετά έχουμε την Τσεχία και τη Σλοβακία. Και μάλιστα η συνδιάσκεψη αυτή που γίνεται στη Βιέννη και έχει όλα, δεν έχει μόνο τα Δυτικά Βαλκάνια, φτάνει και έχει και τη Σερβία και τη Βουλγαρία, που δεν είναι Δυτικά Βαλκάνια, άρα η Αυστρία επιστρέφει και στη Βαλκανική. Βρισκόμαστε δηλαδή σε συνθήκες πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στα όρια του Παγκοσμίου Πολέμου, με ένα σκηνικό το οποίο θυμίζει Μεσοπόλεμο, με μια Ευρώπη η οποία χωρίζεται στη βάση του προσφυγικού, οργανώνονται εθνικά σύνορα και οργανώνονται και ζώνες, συμμαχίες, ζώνες, επιρροές. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή την Ευρώπη μια Ελλάδα η οποία στο βορρά και στα ανατολικά είναι με κλειστά σύνορα και έχει τα σύνορά της, τα ναυτικά, στη θάλασσα ανοιχτά. Η Ευρώπη, αντί να πει ότι εδώ τα σύνορα της Ευρώπης είναι στη θάλασσα, στα θαλάσσια της Ελλάδος, άρα θα πιέσουμε την Τουρκία. Γιατί αυτά είναι τα πιο ευαίσθητα. Μα ούτως ή άλλως, υπάρχει και η Ιταλία. Προχθές ξεκίνησε πάλι να έρχονται πρόσφυγες από τη Λιβύη, οι οποίοι πηγαίνουν προς την Ιταλία και ακούγεται ότι θα υπάρξουν και ροές προς την Ελλάδα επίσης, από τη Λιβύη. Να λάβουμε λοιπόν υπόψη μας. Έχουν βγει φυλάδια από ό,τι ακούω. Ναι, υπάρχουν και διαδρομές. Φυλάδια σχεδόν διαφημιστικά. Υπάρχουν και διαδρομές και τα λοιπά, ναι. Πάντως, εδώ δηλαδή το ζήτημα, η Ευρώπη λοιπόν αντί να μείνει στα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας, που είναι τα σύνορα τα δικά της Ιταλίας, και να πει μάλιστα και ειδικό καθεστώς για αυτές τις χώρες και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και τα λοιπά. Η αντιμετώπιση ήταν από την αρχή γνωστή. Hot spot στην Τουρκία. Στα παράλια της Μικράς Ασίας, από την Καποδοκία. Όχι, δεν το ζήτησε κανείς. Δεν μπόρεσαν και να το επιβάλλουν. Όχι, δεν το ζήτησε κανείς. Θυμάσαι τι έγινε όταν πήγε ο και μία ζώνη. Με το Γιουνκέρ στον Ερντογάν. Βέβαια, αφού έχει προηγηθεί η Μέρκελ, η οποία πήγε παρακάμπτοντας. Αυτό το επιχείρημα το έπαιξαν πολύ δυνατά οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Καλά κάνανε. Το έπαιξαν το επιχείρημα. Όπως και η ζώνη των 10 χιλιόμετρων στα σύνορα Τουρκία-Συρίας από την πλευρά της Συρίας. Τότε. Εκεί ήταν η λύση. Πρώτη στιγμή. Και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Ότι εγώ hot spots δεν κάνω, κύριε. Hot spots θα γίνουν εκεί από όπου φεύγουν. Δεν έχει λογική. Δεν είναι εμπόλεμη ζώνη. Ακριβώς. Δεν είναι εμπόλεμη ζώνη. Δεν έχει καμία λογική να κάνεις hot spot εδώ, εντός των συνόρων σου. Hot spot έπρεπε να κάνεις εκεί και εδώ να κάνεις τα δεύτερα hot spot της καταγραφής μετά την επιλογή. Εγώ ως ως Ευρωπαίος. Ως Ευρώπη. Μα η λύση πάντως, της Ευρώπης ήταν σαφές. Ακούγεται ως ευχή αυτό που λέμε, παιδιά. Όχι, δεν δηλαδή, πρόκειται να γίνουν επιθυμητό, αυτά. Το λέμε. Λέω, δεν μπόρεσε να επιβληθεί δεν τίποτα να στην γίνει. Τουρκία. Ακριβώς. Και δεν έγινε γιατί... Πάει η Μέρκελ παρακαλετά στον Ερντογάν. Δεν πρόκειται να γίνει. Για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη και αν ο Τσίπρας το έπαιζε αυτό το τελεσίγραφο, δεν θα έβρισκε συνομιλητές. Όχι, Άκη μου, διότι ήδη τον είχε παρακάμψει η Μέρκελ. Και η Μέρκελ το ξέρει αυτό. Μένιο μου. Όταν πήγε και ο Γιούγκερ το ξέρει αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε. Και ο Τούσκ το ξέρει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και όλοι τους το ξέρουν. Ναι, ναι, αυτό. Ακριβώς. Ότι το ουσιαστικό ανάχωμα, αν θέλαμε να έχουμε ανάχωμα και να μην αφήσουμε την Ελλάδα ξεκρέμαστη, που όχι, είναι ούτως ή άλλως γονατισμένη από το δημοσιονομικό. Διαλύεται και η Ευρώπη. Δεν πρόκειται να ήταν κάτι. Να φτιάξουμε τα hot spots και να πιέσουμε την Άγκυρα. Για το ποια ανταλλάγματα θα δίναμε στην Άγκυρα,
είναι ένα αντικείμενο συζήτησης. Να βάλουμε στο τραπέζι σε αυτό το σημείο το εξής. Από τη στιγμή όμως που πέρασαν οι ροές στο Αιγαίο, τα πράγματα είχαν χαθεί. Ναι. Να βάλουμε λοιπόν στο τραπέζι όμως μια πολιτική της Γερμανίας σε αυτό το επίπεδο. Η Γερμανία, η οποία έχει κυρίαρχο ιστορικά σύμμαχο στην Ανατολή, την Τουρκία, παρέκαμψε την Ελλάδα και την Ευρώπη. Πήγε η Μέρκελ και έκανε μια συμφωνία σε επίπεδο Ερντογάν και Νταβούτογλου, η οποία αφορούσε τη Γερμανία και την Τουρκία. Και πήγαν και στα δικά τους συμφέροντα. Όταν πήγανε λοιπόν και οργανώσαν μέχρι τις διαδρομές στο Χαλέπι κτλ. Είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση από αυτή που συζητούμε. Έτσι περάσανε, έτσι η Τουρκία δεν πιέστηκε από την Ευρώπη ως Ευρώπη, αλλά ούτε η Ευρώπη χειρίστηκε το προσφυγικό σοβαρά ως Ευρώπη, ούτε είχε τη διάθεση η Ευρώπη ποτέ να χειριστεί προσφυγικό μεταναστευτικό σοβαρά, διότι αυτό το ξέραμε από τις συμφωνίες του Δουβλίνου. Και αν πάμε εμείς, όπου τι έλεγε και από τότε, κάθε κράτος λέει θα χειριστεί το πρόβλημα μόνο του και πηγαίνει, εποχή Σιμίτη σε εμάς. Και πηγαίνει και υπογράφουν οι δικοί μας. Και δεν μιλάει κανένας να πει, ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Αφού ξέρουμε ότι στο μέλλον η τάση θα είναι να υπάρξει πρόβλημα, προβλεπόταν δηλαδή από τους αναλυτές και από τους πανεπιστημιακούς, ότι υπάρχει πρόβλημα μετανάστευσης και ενδεχομένως και προσφυγικό στην αναδιάταξη των ζωνών. Δηλαδή ήταν εμφανές που πάει το πράγμα. Τώρα λοιπόν που βρισκόμαστε εμείς. Τώρα είμαστε σε ένα σημείο που εμείς δεχόμαστε δύο επίπεδα. Το ένα είναι προσφυγικό, μεταναστευτικό, όπου πρέπει να ξεχωρίσουμε το μεταναστευτικό, διότι αυτό το κρατάμε ούτως ή άλλως μόνοι μας. Ούτως ή άλλως μόνοι μας. Δεν το συζητάνε καν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Σωστό. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και ένα επίπεδο να σκεφτούμε σε σχέση με την Τουρκία, τόσο ως προς τον επικισμό συγκεκριμένων περιοχών μας, βασικά σημεία το Καστελόριζο, τα ορισμένα νησιά του Αιγαίου που τα θέλει αποστρατιωτικοποιημένα, θα ανοίξει και τον επικισμό στα Δωδεκάνησα σιγά σιγά, και τη Θράκη, η οποία την ξεχάσαμε λόγω της ύφεσης. Συζητάμε 6-7 χρόνια τα μνημόνια και έχουν σπάσει και οι δομές. Έχουν τα αντανακλαστικά δυνατήσει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό στα εθνικά θέματα και στα υπόλοιπα αυτού του κλειστού πυρήνα που δημιουργείται, είναι καλό το ότι γίνεται το Συμβούλιο Αρχηγών, το ότι υπάρχουν συγκλήσεις, διότι πρέπει να αποκτήσουμε και έναν τρόπο να αντιδράσουμε στις συνεχείς εξελίξεις οι οποίες μας αφορούν τόσο στο εθνικό επίπεδο αλλά όσο και ως προς τη διεθνή πολιτική, διότι ο συσχετισμός αφορά τα ζητήματά μας. Άλλο τελεία. Καλησπέρα στην κυρία Ελένη Αυδονήτου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθήνα. Καλησπέρα, κυρία Αυδονήτου. Καλησπέρα στην κυρία Θεοδόρα Μεγαλοοικονόμου, βουλευτή τη Ένωση Κεντρών στη Β' Αθήνα. Καλησπέρα σα. Στον κύριο Γιάννη Βουτσινά, αναπληρωτή γραμματέα παραγωγικών φορέων τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο Μίλη, με συγχωρείτε, μέλο Κεντρική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ και ΑΛΦΑ, αντιπρόεδρο του ΤΕΕ. Καλησπέρα, κύριε Μίλη. Και στον κύριο Στάθη Λεωτσάκο, συντονιστή Πολιτικού Συμβουλίου της Λαϊκής Ενότητας. Καλησπέρα, κύριε Λεωτσάκο. 2-11-18-610 τηλέφωνα επικοινωνίας για τις δικές σας παρεμβάσεις. Το email της εκπομπής. Παρεμβάσεις@bluesky.gr. Πάμε. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να ακούσουμε το τελεσίγραφο, το μήνυμα του κυρίου Τσίπρα από την Βουλή για το προσφυγικό. Να το συζητήσουμε και να πούμε και στα υπόλοιπα. Διότι στα άλλα, ο κύριος Τσίπρας ήταν σε άλλο μήκος κύματος σε σχέση με τον Εθνικό Συναγερμό για την υπόθεση του προσφυγικού. Επιστρέφουμε. Να κάνουμε κάτι. Πάμε να δούμε αυτή την ώρα τι γίνεται στη Βουλή, διότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση. Αν μπορώ να έχω ένα πλάνο, αυτό αν ρωτώ, να δούμε ποιος είναι πάντο. Είναι ο κύριος Βερναρδάκης, ο υπουργός, το νομοσχέδιο του οποίου για την διοικητική μεταρρύθμιση, για την δημόσια διοίκηση, αν δεν κάνω λάθος, συζητείται. Και έχουν αποχωρήσει και οι περισσότεροι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας τώρα. Όταν παρενέβη στην Βουλή, ανέβηκε στο βήμα για την υπόθεση του προσφυγικού. Γιατί πρέπει να παραδεχθούμε ότι μέχρι στιγμής η διαχείριση της κρίσης από την Ευρώπη είναι απογοητευτική. Και σήμερα φαίνεται πλέον καθαρά ότι κάποιοι δεν κατανοούν ότι οι κανόνες, οι κοινοί μας κανόνες, είτε ισχύουν για όλους είτε δεν υπάρχουν κανόνες. Και κατά την άποψή μου, και θα το πω ευθέως, έχει συμβεί κάτι ακόμα χειρότερο και είναι ντροπή για τη λειτουργία της Ευρώπης
να αποφασίζουν οι ηγέτες Συνόδου Κορυφής και αργότερα αυτές οι αποφάσεις να ακυρώνονται από τις αποφάσεις κάποιων παρασυνάξεων ή κάποιων συνεννοήσεων. Όπως επίσης δεν μπορώ παρά να αναφερθώ στο γεγονός ότι είναι απαράδεκτο από την πλευρά μιας χώρας με μεγάλη ιστορία στην Ένωση της Αυστρίας να συγκαλεί παρασυσκέψεις για το προσφυγικό χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων χωρών για ένα θέμα που αν μη τι άλλο μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αλλά είναι κοινή ομολογία ότι δεν μπορεί να λυθεί χωρίς τη μέγιστη δυνατή συνεννόηση, τη μέγιστη δυνατή συνένεση και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και ειδικότερα αυτών που αφορά άμεσα. Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να απαιτήσει από εδώ και στο εξής από τους εταίρους μας να συμπεριφέρονται υπεύθυνα ακριβώς όπως υπεύθυνα συμπεριφερόμαστε και εμείς σε μια κρίση η οποία έχει φορτώσει σε μια μικρή χώρα βάρος πολύ μεγαλύτερο από αυτό που της αναλογεί. Και πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε άμεσα να εφαρμοστούν χωρίς χρονοτριβιάλη και χωρίς παρεκκλήσεις το σύνολο όσων συμφωνήθηκαν. Από εδώ και στο εξής δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτά. Ή θα βρισκόμαστε σε μία ένωση με κοινούς κανόνες για όλους που όλοι θα τους τηρούμε ή ο καθένας θα κάνει του κεφαλιού του αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Εμείς δεν είμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διατεθειμένοι να ανεχτούμε το δεύτερο ενδεχόμενο. Και θέλω από σήμερα να ξεκαθαρίσω από το βήμα της Βουλής ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συνενέσει από εδώ και στο εξής σε συμφωνίες αν δεν κατοχυρωθεί ο υποχρεωτικός διαμερισμός των βαρών και της ευθύνης αναλογικά στα κράτη-μέλη. Θα ζητήσω τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, όπως και άλλες δυνάμεις και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ζητήσει, προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συνένεση και σύγκληση σε ό,τι αφορά τη θέση της χώρας στη Σύνοδο. Και βεβαίως σε αυτή την συνάντηση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πρόκειται να ζητήσω να συμφωνήσουμε από κοινού η Ελλάδα στη Σύνοδο να απαιτήσει απόφαση για υποχρεωτική αναλογική συμμετοχή στο relocation και στο resettlement των προσφύγων από όλες τις χώρες της Ένωσης. Κυρία Αυλογίτου, είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός για να φτάσει στο σημείο που παρακολουθήσαμε όλοι μας αισθάνεται ότι η χώρα έχει φτάσει στο σημείο μηδέν. Είμαστε σε απόλυτο αδιέξοδο και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με άγριες μεθοδεύσεις, με μονομερείς και παρασκηνιακές συνεννοήσεις που οδηγούν την Ελλάδα σε αυτό το αδιέξοδο ή και σε ακόμη χειρότερο. Το ερώτημα είναι εάν υπάρχει η Plan B. Αν δηλαδή στο μυαλό μας έχουμε έναν οδικό χάρτη διαχείρισης αυτής της έκρηξης, διότι περί εκρήξεως του προβλήματος μιλάμε. Αν δηλαδή στην έκρηξη σύνοδο κορυφής δεν περάσει αυτό που ζητάει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο εύλογα ζητάει, ευλόγως η Ελλάδα θα απαιτήσει αυτό που περιγράφει ο κύριος Τσίπρας. Αν όμως δεν περάσει, ποιο είναι το σχέδιο στο μυαλό μας, τι μπορούμε να κάνουμε? Κύριε Παυλόπουλε, η λύση του προσφυγικού είναι πανευρωπαϊκή. Αλλά η αντιμετώπιση του προσφυγικού όσον αφορά τη χώρα μας είναι εθνική. Έτσι λοιπόν ως βουλευτής πραγματικά δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάτι άλλο από την αντιμετώπιση του σε εθνικό επίπεδο, να υπάρχουν συγκλήσεις, να υπάρχει συνένεση για το πώς θα πάμε στις 6 Μαρτίου, στις 7 Μαρτίου, στη Σύνοδο Κορφής.
Μπορούμε να έχουμε αντιπαραθέσεις σε όλα τα άλλα, να τα κουβεντιάσουμε, να φωνάξουμε, να τέλος πάντων να αντιπαρατεθούμε, αλλά νομίζω εδώ που έχουμε φτάσει στο θέμα του προσφυγικού, όσον αφορά την εθνική αντιπροσωπεία και τα κόμματα, και τα κόμματα της Βουλής, αλλά και τις άλλους σχηματισμούς, θα πρέπει πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε εθνικά. Μήπως είναι αργά, αφήνοντας λίγο, μισό λεπτό, αφήνοντας λίγο την Ελλάδα απ' έξω, δέστε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Με την έκρηξη του προβλήματος. Μισό λεπτό. Δέστε μία εικόνα της Ευρώπης. Ναι. Η Ευρώπη είναι σε σταυροδρόμι. Σήμερα μίλησε ο κύριος Ντομπρόφσκι, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, στο Ευρωκοινοβούλιο και κάλεσε τα 28 κράτη-μέλη να τηρήσουν τις συμφωνίες, λέγοντας ότι η λύση του προσφυγικού είναι πανευρωπαϊκή. Μισό λεπτό να εξηγήσω την εικόνα για να δούμε. Έρχεται η Αυστρία και λέει: δεν διαγράφεται κοινή ευρωπαϊκή λύση. Πάμε σε εθνικό επίπεδο. Αλλά έχει μια κατανόηση η Αυστρία. Μισό λεπτό να το πω αυτή τη λεπτομέρεια. Γιατί η Αυστρία έχει πάρει τους 100, είναι μια χώρα 7 εκατομμυρίων και έχει πάρει τους 100.000 πρόσφυγες που τις αναλογούν. Άλλες είναι οι χώρες που δεν έχουν στείλει ούτε μία κουβέρτα στους πρόσφυγες. Οπότε εκεί πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικός ο καταμερισμός. Και έρχεται και ο Υπουργός των Εξωτερικών της Γερμανίας να κάνει να μαλώσει έτσι τους Αυστριακούς ότι δεν μπορεί να εξαιρείται χώρα που εμπλέκεται στην όλη υπόθεση εννοώντας την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, καταρχήν η Ευρώπη είναι σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει τον ευρωπαϊκό προπολιτισμό. Όλη αυτή η αντίδραση στην παρασύνοδο είναι φάρσα. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν στις 7 Μαρτίου θα καλεστεί να αντιμετωπίσει. Ένα είναι το ζήτημα. Η απόφαση στη Σύνοδο Κορυφής υποτίθεται. Καμία απόφαση ουσιαστική δεν υπήρξε. Διότι έπρεπε στη Σύνοδο Κορυφής να έχουμε απαιτήσει αυτό που τώρα αποφασίζουμε. Μα απαιτήθηκε αυτό. Ούτε δεν πρόλαβε να στεγνώσει με ένα ντουκου πήγε η Σύνοδος Κορυφής. Ντουκου πήγε. Κοιτάξτε να δείτε. Και παρέπεμψε το θέμα. Η χώρα μας έχει κάνει ό,τι μπορεί και σε διπλωματικό επίπεδο και σε διαβήματα. Έχει κάνει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Έτσι, το θέμα είναι πραγματικά πανευρωπαϊκό και το θέμα είναι, προσέξτε, αν θα αποφασίσει η Ευρώπη, αν θα δεχτεί και θα συνεχίσει, άστε με να την πω αυτή την κουβέντα, που διατυπώνουμε. Τον ευρωπαϊκό πολιτισμό που ενσωματώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά ή θα πάει στο σκοταδισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι το σταυροδρόμι. Αυτό σε ό,τι αφορά στο μέλλον λοιπόν, της Ευρώπης. Εμείς θα κάνουμε η απειλή, το τελεσίγραφο, το εθνικό που αποφασίζουμε να διατυπώσουμε. Ότι εμείς θα πάμε σε βέτο, σε ευρωπαϊκές αποφάσεις. Διαρκείας. Διαρκείας. Αυτό εννοείς. Διαρκείας. Αυτό εννοείς. Δοκίμασε και την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Εάν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας, θα φέρει λέτε αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι θα φέρει. Βεβαίως θα φέρει. Γιατί είναι ένα ζήτημα που να σας πω κάτι. Καταρχήν και η Ιταλία έχει πρόβλημα. Από το Μάρτιο και μετά θα αρχίσουν οι προσφυγικές ροές. Σήμερα, κυρία Βλονίτου, να σας βοηθήσω στο εξής. Σήμερα έκλεισαν τα σύνορα Βελγίου Γαλλίας. Για να μην περνάνε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από το Καλέ στο Βέλγιο. Τα σύνορα Βελγίου-Γαλλίας ήταν ανοιχτά. Με τον τόπο, ζούγκλα. Ναι. Όλη η ευρωπαϊκή. Α, ναι, τέτοια. Έχει ονομάσει το συγκεκριμένο χώρο απέναντι από το Καλέ. Λοιπόν, σημειωτέων ότι πριν τη Σέγγεν, πριν τα σύνορα τα ανοιχτά, τα σύνορα μεταξύ Βελγίου και Γαλλίας ήταν σχεδόν ανοιχτά. Όπως και τα σύνορα Βελγίου-Ολλανδίας ήταν σχεδόν ανοιχτά. Είχε τυπικούς ελέγχους. Λοιπόν, άρα με τόσα εθνικά σύνορα εδώ, δεν υπάρχει κανένα επίπεδο που θα πάρθουν αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο βρυξελιώτικο. Αυτό είναι στο τραπέζι δηλαδή. Δεν είναι. Περιμένετε να το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει απόφαση η οποία θα υιοθετηθεί. Γιατί δεν μπορεί. Όχι, μισό λεπτό. Αν θέλουν να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πηγαίνουν μόνο να πάρουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να μοιράζονται. Να συνδυάσουμε τη στρατηγική μας με γνώμονα. Ξαναλέω, κυρία Αυλονίτου, ξαναλέω ότι αυτό που ζητάμε είναι δίκαιο. Καταρχήν, τη σωστή στιγμή, να διαμορφώσουμε και ο κύριος Πρωθυπουργός καλεί σε σύγκληση πολιτικών αρχηγών υπό την αιγίδα, υπό την Προεδρία. Με γνώμονα το χειρότερο σενάριο, το οποίο είναι πολύ κοντά, η 7η Μαρτίου είναι πολύ κοντά. Δεν απέχει. Και δεν νομίζω ότι έχουμε χρόνο ή την πολυτέλεια της αναμονής προκειμένου να πετύχει η ευρωπαϊκή διπλωματία τους όποιους στόχους της. Κύριε Βουστινά, τι λέτε? Καταρχάς πρέπει να γίνει ένα ξεκάθαρο προς τους τηλεθεατές
και προς τη δική μας παρέα που τοποθετούμαστε, ότι το θέμα δεν έχει μόνο το σημερινό αποτέλεσμα. Πρέπει να εξετάσουμε, να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη, πώς έχει ξεκινήσει. Γιατί πρέπει και να... Και αυτό πολυτέλεια δεν είναι τώρα. Αυτή τη στιγμή, είναι πολυτέλεια. Έχουμε μια εκπομπή. Δηλαδή το να καταμερίσουμε ευθύνες. Όχι, δεν είναι καταμερίσμα σε ευθυνών. Αν η Αμυγδαλέζα είχε πετύχει τους στόχους της. Όχι. Και αν η δήλωση της κυρίας Τασίας. Η Τασία κατέστρεψε, κατέστρεψε τη χώρα. Την Ευρώπη. Ούτε, εμείς, κάνουμε μία, την Ευρώπη. Εμείς κάνουμε μία... Μήπως είναι επίσης πολυτέλεια. Κύριε Παυλόπουλε, εμείς έχουμε μία εκπομπή που θα κρατήσει μέχρι τι ώρα τελειώνουμε. 11.30. Θα κάνουμε λοιπόν κάποιες τοποθετήσεις και ο κάθε ένας από εμάς έχει και μια ευθύνη εκτός της από των απόψεων για λύση να επηρεάζουμε και την νοοτροπία αυτών που μας παρακολουθούν. Διότι όταν εδώ και ένα χρόνο η νοοτροπία των ανθρώπων άγεται και φέρεται από βερμπαλισμούς οι οποίοι δεν ισχύουν και δεν έχουν εφαρμογή και αποτέλεσμα, έχει επηρεάσει λανθασμένα την νοοτροπία των Ελλήνων πολιτών. Μέσα λοιπόν από τις τοποθετήσεις μας θα πρέπει να επηρεάζουμε και το σκεπτικό των θεατών, των ανθρώπων που κυκλοφορούν, που ενημερώνονται και όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική έχουν μια σοβαρή ευθύνη να είναι υπεύθυνοι και ειλικρινείς. Άρα μπορεί να είναι πολυτέλεια, αλλά επειδή δεν είμαστε αυτοί εμείς που βάζουμε την υπογραφή, αλλά λέμε απόψεις, ας πούμε και τις πραγματικές απόψεις για να ξυπνάει ακόμα πιο πολύ ο κόσμος. Ήδη έχει ξυπνήσει αρκετά, ήδη όμως πρέπει να πούμε και τι έγινε. Το μήνυμα λοιπόν ήταν εκοφαντικό και πολύ άσχημο για το άνοιγμα των συνόρων. Ήταν τραγικό, έγινε με τραγικό τρόπο. Έτσι οδηγηθήκαμε στο να έχουν περάσει τουλάχιστον 900.000 μετανάστες στη χώρα. Επίσης, να έχει φτάσει η χώρα σήμερα σε μια κατάσταση ασφυξίας και να τίθεται πλέον θέμα εθνικής κυριαρχίας για την Ελλάδα. Να βλέπεις, είναι πάρα πολύ άσχημο να βλέπεις απελπισμένους ανθρώπους και μικρά παιδιά να στοιχίζονται στην Εθνική Οδό, στη Βικτόρια, στο Σχιστό, να λένε να τους πάμε. Να... Και δεν εξηγείται φυσιολογικά ότι, okay, έχεις πόλεμο στη Συρία. Και θέλουν να υπάρχουν μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Γιατί δεν πάνε από τη Χερσαία εδώ και ακολουθούν μια ελληνοτουρκική θαλάσσια διαδρομή η οποία είναι επικίνδυνη. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα. Υπάρχει απάντηση. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα ότι έγινε ένα εκρηκτικό μείγμα λάθος μηνυμάτων. Έγινε ένα εκρηκτικό μείγμα λάθος μηνυμάτων. Το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι προκύπτει και από ένα μείγμα ιδεολειψίας αλλά και απειρίας του κυβερνητικού σχήματος και ανεπάρκειας. Αυτό είναι το ένα. Δύο, ως προς το θέμα που θέσατε, που είναι πολύ σοβαρό, τι κάνουμε. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλαβε δέσμη πρωτοβουλειών. Γιατί δεν ήταν στη Βουλή, θα είναι κατανοητό από αυτά που θα πω. Ανέλαβε δέσμη πρωτοβουλειών και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά σε θέματα τα οποία αφορούσαν να δημιουργηθεί η ενιαία εθνική ατζέντα, να πάρει την πρωτοβουλία και να ζητήσει τη σύνοδο των πολιτικών αρχηγών υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν αποφάσισε κάποιος να το κάνει. Σήμερα λοιπόν έγινε η πρόταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και δεν θα χρησιμοποιήσω το ρήμα σύρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της χώρας, να κάνει αυτό. Αποδέχθηκε αυτή τη σοβαρή πρόταση, διότι κάποιος πρέπει να κάνει και σοβαρές τοποθετήσεις. Δεν πρέπει να παίζει. Και δεν πρέπει να είναι εγκληματικά ερασιτέχνης. Αυτή η σύσκεψη έπρεπε να έχει γίνει προπολού. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τρέχουμε τώρα πίσω από τις δραματικές εξελίξεις. Κάτι που δεν αφορά. Να ζητήσουμε μια στρατηγική. Κάτι που δεν. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Τι ώρα μάθαμε ότι θα πήγε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή να κάνει να απευθύνει. Απογευματάκι ήταν, δεν κρατάει ώρα. Αλλά θέλω να θυμίσω κάτι, επειδή σε μερικούς δεν έχει προκαλέσει και πάρα πολύ εντύπωση. Θέλω καταρχήν να θυμίσω ότι το ζήτημα της εθνικής στρατηγικής το έχουν θίξει άνθρωποι που έρχονται από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές. Ότι το προσφυγικό έπαιρνε αυτή τη διάσταση. Είτε είναι κάποιος αριστερός είτε είναι δεξιός, αν πατάει στη γη το είχε καταλάβει. Ότι γίνανε γκέλες και διάφορες βλακίες και αβελτηρίες. Συντοχρόνο. Δεν το συζητώ καθόλου. Είναι προφανές. Θέλω όμως να θυμίσω ότι όταν έγινε η πρώτη πρόσκληση από τον Τσίπρα για το προσφυγικό, λέγαμε μην πω. Τώρα λοιπόν τη μία μέρα το καταλαβαίνει η Φόφη, την επόμενη την καταλαβαίνει ο Κυριάκος. Αφού το έχουν καταλάβει οι μισοί Έλληνες πολίτες που βλέπουν, ας πούμε, τα λεωφορεία να πηγαίνουν, έρχονται πάνω κάπου και δεν έχουν που να πάνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Για μια φορά ακόμα το πολιτικό σύστημα είναι πίσω από τον κόσμο. Και πίσω, είτε είναι αριστερός και να λέω, είτε είναι δεξιός. Πίσω από τις εξελίξεις. Δεν έχει αντανακλαστικά καθόλου. Κύριε Βουτσινά, βάλτε τελεία. Έβαλε και ένα ερώτημα όμως και νομίζω καλό θα απαντηθεί κάποια στιγμή και συγγνώμη δηλαδή. Αλλά ρωτάμε γιατί έρχονται από τη θαλάσσια οδό. Λόγω Σέγγεν. Είναι πολύ απλό. Το δίκαιο της θάλασσας
τους εξασφαλίζει τα δικαιώματά τους τη στιγμή που είναι μέσα στη βάρκα. Αυτή είναι... Αυτό είναι τόσο απλό. Αυτό είναι το πραγματικό γεγονός και το κατοχυρωμένο. Αυτό είναι το πραγματικό γεγονός και το κατοχυρωμένο. Το ζήτημα. Όχι. Η αποστροφή ήταν. Η αποστροφή και η σκέψη. Γιατί μου άλλο βάζει ναρκοπαίδιο επάνω στον νευρό και καθαρίζει. Τη θάλασσα, τι να κάνει τώρα δηλαδή. Να πετάξουμε, α πούμε, παρακούντα. Στη θάλασσα είσαι υποχρεωμένο να τον μαζέψει ω ναυαγό οποιονδήποτε βρεθεί στην θάλασσα. Είναι γνωστό αυτό, κυρία Βρονίδη. Το ζήτημα είναι ότι τα μηνύματα με αυτόν τον τρόπο που έγιναν ανοίξαν στην ουσία τα σύνορα της Ελλάδας και βρεθήκαμε από τόσες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια βλέπανε, Ευρωπαϊκή Ένωση... Βλέπανε, καθόντουσαν οι Σύριοι απέναντι και βλέπανε μακριά τον Αντώνη και λένε «Α, είναι ο Αντώνης, δεν μπορούμε να πάμε». Τώρα, τώρα βλέπουν τον Αλέξη, κοιτάνε, μπράβο, Αλέξης, πάμε. Μα είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ότι δεν... Ξέρετε ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί οι επιδρομές και οι συγκρούσεις και έχουν σπρώξει κόσμο ακόμα περισσότερο που νόμιζε ότι μπορεί να καλυτερεύσει η κατάσταση να θέλει να φύγει πια από τη χώρα. Εμείς και υπάρχουν δεν... γύρω στα 4 εκατομμύρια και στην Τουρκία και στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Κυρία, δημιουργήσαμε ένα... Νομίζοντας ότι θα γυρίσουν. Παραμένει το ερώτημα εάν έχουμε σχέδιο στο μυαλό μας στην περίπτωση που πάμε στο μη παρέκει. Εάν το τελεσίγραφο το ελληνικό δεν λειτουργήσει. Γι' αυτό γίνεται η σύγκληση πολιτικών αρχηγών. Ότι μπορεί να χρειαστούν περισσότερα κέντρα φιλοξενίας προσωρινά για κάποιους, για κάποιο λίγο διάστημα, δεν ξέρω. Πόσα και για πόσο. Να σας πω, δεν θα σας πω πόσα και για πόσο είναι το θέμα. Αυτό δεν είμαι εγώ αρμόδιο. Να το ξέρω αυτή τη στιγμή. Εμείς, επειδή σήμερα φύγεται ένα ζήτημα το οποίο και φύγεται με αλφαγιώτενο και ενώνει βέβαια και όλους τους Έλληνες. Ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει. Έκανα τα ηχεία γεννηματά απόψη στην Βουλή. Του είπε του κ. Τσίπρα ότι έχει καθεστωτική αντίληψη. Κοιτάξτε, εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή. Και η παραδοχή αυτή ποια είναι? Ότι δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πότε ο κάθε πολιτικός αρχηγός θυμήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει εθνική στρατηγική. Γιατί αν πάμε σε αυτή την λογική, όπως υπόθηκε και από τους συναδέλφους και από τον συνάδελφό σας, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πόλεμος στη Συρία δεν ξεκίνησε χτες, ξεκίνησε πριν κάποια χρόνια. Και οι κίνδυνοι και τα καμπανάκια υπήρχαν από τότε. Άλλωστε, υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης κυβέρνησης, ο κ. Πανούσης, είχε προειδοποιήσει επανειλημμένος για αυτές τις ροές. Πριν από... Για να μην Τσίπρας, πάμε, από για να μην Μάρτιο, πάμε λοιπόν πιο πριν. Μάρτιο, την κυρία Εγώ δεν θα πω στη λογική ποιος θυμήθηκε πρώτος τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Εγώ απλώς θα βάλω έναν πολύ συγκεκριμένο διαχωρισμό. Το ένα αφορά το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις της. Το άλλο όμως αφορά το πώς η Ελλάδα θα πρέπει να αναδεικνύει τα ελλείμματα όλων των γειτόνων της, αλλά και των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι εννοώ? Η Ελλάδα δεν πρέπει από τη μία πλευρά να δίνει δικαιώματα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να συνεχίζει να σέβεται τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο Σέγγεν. Δεν πρέπει, κύριε Παυλόπουλο, να φτάσουμε σήμερα στο συμπέρασμα ότι επειδή η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα, πρέπει να φύγει από τη Σέγγεν, επειδή ο θαλάσσιος χώρος έχει τις ιδιαιτερότητες που λέμε. Δηλαδή αυτά είναι παράδοξα πράγματα που λέμε αυτή τη στιγμή. Λέμε ότι έχει ο άλλος ναρκοπαίδιο, σπέρνει νάρκες λοιπόν και δεν πατάει κανείς. Δηλαδή το πλεονέκτημα της Ελλάδας, που είναι τα θαλάσσια της σύνορα, θα το αναδείξουμε σε μειονέκτημα και θα πρέπει να φύγουμε από τη Σέγγεν? Εκεί υπάρχει άλλο ζήτημα. Από την αρχή η Ελλάδα από την αρχή θα έπρεπε να ζητήσει να υπάρχει επιτήρηση από τη Frontex. Και όχι να μπει η δύναμη του ΝΑΤΟ. Εάν το έχει ζητήσει η κυρία Αυλονίτου, για ποιο λόγο? Κυρία Αυλονίτου, για ποιο λόγο? Και θα πάμε μετά σε ευθύνη τη Ευρώπη. Θέλω αυτό να το καταλάβει ο κόσμος. Από το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, κυρία Αυλονίτου, όταν η κυρία Μέρκελ είδε τους Τούρκους αξιωματούχους και μετά γύρισε στο Λονδίνο και είδε τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρω εάν η κυρία Μέρκελ ενημέρωσε τον κύριο Τσίπρα περί του τι είχε εισηγηθεί η Τουρκία και τι είχε συμφωνήσει με τη Γερμανία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι καλό να λέγονται. Είναι καλό να λέγονται, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, αυτό οι περιπολίες του ΝΑΤΟ είναι τι αφορούν. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Οι περιπολίες του ΝΑΤΟ, οι κοινές περιπολίες του ΝΑΤΟ, αφορούν τους χώρους από το Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι πάνω από τα 12. Η Τουρκία βάζει βέτο εκεί πέρα. Δεν είναι κοινές περιπολίες. Πρέπει να αναδεικνύουμε ένα δευτερόλεπτο. Σας ζητώ συγγνώμη εγώ. Πες το εμβόλυμα. Επειδή έχει και ειδησιογραφικό ενδιαφέρον, το ΝΑΤΟ ξεκαθαρίζει τη θέση του. Θα μείνει σε αποστολή επιτήρησης και πληροφορίες, ανταλλαγή και ειδησιογραφικών σε Ελλάδα και Τουρκία και μάλιστα από τα διεθνή ύδατα. Άρα
Το ΝΑΤΟ στην ουσία αποτραβιέται από τους δύσκολους παγίδες. Ναι, αλλά μπορεί να δώσει την πληροφορία στην Τουρκία από το φυλακή ότι φεύγει από εκεί. Δεν πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Αν δεν έχει, και η κυρία από το φυλακή θα του μαζέψει πίσω. Παιδιά, έχει απαντήσει η ζωή. Μέσα σε δύο μέρες απάντησε. Πήγαμε και κάναμε μια συμφωνία. Τη δεχτήκαμε μάλιστα. Είχαμε 1.000 κάθε μέρα. Έχουμε 4.000. Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή, πλάκα κάνουμε. Πρέπει να πάω σε μια παγκοσμία η Ελλάδα. Σας παρακαλώ. Για να ολοκληρώσω τη φράση μου, η Ελλάδα θα πρέπει από τη μία πλευρά να αναδεικνύει συνεχώς με συνέπεια και σαφήνεια το παιχνίδι το οποίο έχει παίξει η Τουρκία. Και αυτό θα πρέπει να το αναδεικνύει και στις δομές του ΝΑΤΟ και θα πρέπει να το αναδεικνύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μόλις προχθές είχαμε 36 παραβιάσεις με οπλισμένα αεροσκάφη του ενιαίου χώρου της Ελλάδας, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Όταν βγαίνουν οι Τούρκοι στρατηγοί και λένε ότι εμείς γράφουμε εκεί που είπατε τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ. Ο Σκουδαλάκης το είπε. Που το είπε ο κ. Σκουδαλάκης. Αυτοδεξί. Όταν την ίδια στιγμή τώρα, όπως είπατε, το ΝΑΤΟ λέει ότι εμένα ο ρόλος μου θα είναι στο θέμα της επιτήρησης, τότε εγώ κάθομαι και λέω. Και ποιος ο ρόλος λοιπόν του ΝΑΤΟ εκεί πέρα. Για ποιο λόγο δεν επιμείναμε σε αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο έγκαιρα δεν έπρεπε. Και κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να αναδείξουμε. Για να τελειώσουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Θα πρέπει να αναδείξουμε ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές έγκαιρα είχαν συνειδητοποιήσει αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι και η κυβέρνηση θα έπρεπε να λάβει υπόψη της και τις παρεμβάσεις και τις τοποθετήσεις. Τώρα λοιπόν και επιστρέφουμε. Την αλληλεγγύη των ευρωβουλευτών δεν πρέπει να τη ζητάμε. Δεν πρέπει να τη ζητάμε αλλά καρτ. Πρέπει να υπάρχει συμβόλαιο. Επιστρέφουμε και είναι πάρα πολλά τα αιτήματα για δικές σας παρεμβάσεις στις 11 παρα 10 που θα ανοίξουν οι γραμμές, διότι προφανώς απασχολεί όλους μας η δραματική, η τραγική τροπή της υπόθεσης του προσφυγικού. Και δεν έχουμε πει και κουβέντα για το αγροτικό και το αυριανό ραντεβού σκέπτε. Πάμε στην κυρία Μεγαλοοικονόμου. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, ως προς το προσφυγικό, πιστεύω ότι είχε αρχίσει σε μια επιτροπή που λάμβανα μέρος. Τόλμησα να πω για την Frontex και παραλίγο να μου επιτεθούν όλοι. Πριν, αυτά ήταν αρχές Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Και τι θα κάνει η Frontex για τους μετανάστες, για... Λέω, καλά παιδιά, εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα, δεν φέραμε και το στρατό. Δηλαδή, ήταν ανένδοτη. Με το άκουσμα Frontex, όλοι τα μέλη που ήταν στην Επιτροπή από το ΣΥΡΙΖΑ, παραλίγο να πέσουν κατά πάνω μου. Λοιπόν, όταν αυτό νομίζω ότι άρχισε πολύ πριν, όταν λέγαμε ανοιχτά τα σύνορα για όλους, τους δώσαμε κάποια όθηση. Και μην δεχόμενοι και τη Frontex να έχει την εποπτεία, οι Τούρκοι μας θεώρησαν πολύ εύκολη πρόσβαση να περνάνε τους πρόσφυγες, τα καραβάνια τους. Άσχετα αν τους πνίγανε ή αν φτάνανε να περάσουν. Και έτσι έγινε το Αιγαίο. Ένας υγρός τάφος, μπορώ να πω. Επίσης, δεν νομίζω ότι υπάρχει plan B, διότι συνήθως και αυτά που μας είχαν πει για τα hot spots ήταν τουλάχιστον 6-7 μήνες μας τα είχαν ειδοποιήσει πιο μπροστά. Η κυβέρνηση άφηνε πάντοτε, θεωρώ ότι αφήνει την τελευταία στιγμή να πάρει μια απόφαση, οπότε να φέρει τον κόσμο και το κοινοβούλιο και τον κόσμο ότι, ξέρετε, μας βγάζουν έξω από τη Σέγγεν και πρέπει να το κάνουμε εκεί. Οπότε δεν μπορεί ο άλλος να φέρει αντιρρήσεις, ούτε η Δήμη, ούτε κανένας άλλος. Και βρισκόμαστε κάθε φορά με τη Δαμόγλιο σπάθη πάνω από το κεφάλι μας. Οπότε, αν τώρα, μέχρι τις 7 Μαρτίου, έχουμε ένα περιθώριο που δεν νομίζω ότι θα φτιαχτεί τίποτα περισσότερο από ότι έχει συμβεί, διότι δεν έχουμε plan B, αυτό που λέμε, δεν υπάρχει. Και κλείνοντας τα σύνορα, οι πρόσφυγες τώρα περιφέρονται, φέρανε τα πούλμαν, φέρανε πάλι πρόσφυγες από τη Βόρεια Ελλάδα, τις φέρανε και κυκλοφορούν, χτες ξεπαγιάσανε στην πλατεία Βικτωρίας. Και πάλι πού θα πάνε. Λοιπόν, εάν κλείσουν και όλα τα σύνορα, όπως κάνουν τα Σκόπια κλπ, και η Ευρώπη δεν απορροφά. Η Ευρώπη φαίνεται αυτή τη στιγμή σαν να είναι αμέτωχη, σαν να είναι το πρόβλημα δικό μας. Και λέει, κάντε καλά, εμείς αυτούς μπορούμε να πάρουμε. Τώρα, μας χτυπάνε και λίγο στην πλάτη. Ναι, μας χτυπάνε και λίγο στην πλάτη.
Και λένε, πάρτε, εμείς αυτούς μπορούμε να πάμε, από εκεί και πέρα κάντε εσείς το κουμάντο σας. Σε μια εποχή που βιώνουμε τέτοια κρίση, κοντεύουμε να μην ξέρουμε τι θα κάνουν. Εν τω μεταξύ, και τα νησιά έχουν μεγάλο πρόβλημα, διότι αρχίζει η τουριστική περίοδος και νομίζω ότι έχει φτάσει, άκουσα σχετικά, ότι περίπου 65% θα υπάρχουν οι ακυρώσεις για τα ελληνικά νησιά, που περιμένουν τα νησιά τουλάχιστον να δουλέψουν το καλοκαίρι. Με αυτά συντηρούνται. Είναι ο πλούτος της χώρας μας, τα νησιά, ο τουρισμός. Και αν μας βγάλουν και από τη Σέγγεν, ποιος θα μπορεί να κυκλοφορήσει τόσο εύκολα και να έρθει ο τουρίστας, να χρειάζεται να πάρει βίζα και να περάσει και να κάνει... Θα μας διαγράψουν... Και στη μετακίνηση προϊόντων θα υπάρχει και πρόβλημα. Και στη μετακίνηση, αλλά εγώ πηγαίνω στο τουριστικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή που τώρα... Άγγλοι δεν έρχονται στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Είναι πόσοι όμως έρχονται πιο πολύ, συγγνώμη, έρχονται πιο πολύ Άγγλοι, Ιταλοί. Έρχονται και Κινέζοι, έρχονται και Ιαπωνοί. Ναι, ναι. Οι Ιαπωνέζοι έρχονται και Ρώσοι έρχονται. Και Ρώσοι έρχονται, αλλά και εκεί θα έχουμε προβλήματα. Χωρίς να είναι στη Σέγγεν. Λοιπόν, χωρίς ένα διαβατήριο απλό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όπως γινόταν όλα οι tour operators έχουν πολύ πιο εύκολες. Κοιτάξτε να δείτε. Τη Σέγγεν την έχουμε αποδεχτεί. Να ακούσω μια πρόταση όμως να πείτε. Την έχουμε αποδεχτεί. Θα βγούμε έξω από τη Σέγγεν τώρα. Πέστε μια πρόταση. Εγώ θα πω ότι. Εσύ τι λέτε, Σέγγεν τώρα που μιλάμε. Όταν έρθει η σειρά μου. Όταν έρθει η σειρά σα. Άμα έρθει η σειρά μου. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη υποκρισία και στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό και στο ευρωπαϊκό. Το προσφυγικό, έτσι με την έκταση που έχει, δεν είναι μόνο ελληνικό, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Γιατί αυτό δεν είναι πρόταση όμως. Μισό λεπτό θα πω. Θα πω όμως τη διαπίστωση που δεν τη λένε. Παρακαλώ. Πρέπει να πούμε ποιος το δημιούργησε. Δεν τρελάθηκαν μερικά εκατομμύρια Σύριοι, Ιρακινοί, Αφγανοί να τρέχουν μέσα στα βουνά, στα λαγκάδια, να πνίγονται με παιδιά, γέρους, ανάπηρους, για να περάσουν να πάνε στην Ευρώπη. Δεν τρελάθηκαν. Τόσα χρόνια μένανε στη γη τους, στα σπίτια τους, στην πατρίδα τους. Κάποιοι τους διώχνουν από εκεί, τους διώξαν. Και αυτοί είναι οι μεγάλες δυνάμεις οι οποίες και το ελληνικό πολιτικό σύστημα χειροκροτεί και συνήθως γέρνει και λέει και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτές τις δυνάμεις. Και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, εννοώ την Αμερική, τον Καναδά, που στέλνανε κάτι αεροπλάνα, ξέρετε, θυμόσαστε, που τα βλέπαμε να χτυπάνε και να βγάζουν από τα σπίτια τους αυτό τους σημερινούς πρόσφυγες. Και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, άλλες συμμετείχαν σε αυτή την εκστρατεία, άλλες περίμεναν να πάρουν μέρος από αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχουν καταργήσει δύο κράτη. Δύο κράτη, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που να έχουν καταργηθεί. Αυτό το προσφυγικό κύμα δεν υπάρχει με διοικητικό, αστυνομικό, με κλειστά, ανοιχτά σύνορα να αντιμετωπιστεί. Όποιος το λέει αυτό, να πει πώς. Να το φέρανε. Να το τι κάνει, αυξάνει το προσφυγικό. Τίποτα δεν κάνει. Άλλη λόγη είναι που το ΝΑΤΟ ήρθε εδώ πέρα και δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τους πρόσφυγες. Είδατε κανένα να συμβάλλει πουθενά ένα παράδειγμα να έχει συμβολή σε κάτι. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τίποτα δεν έχει. Έχουν αρχίσει τις τσάρκες. Έχουν αρχίσει. Και μάλιστα η διαπραγμάτευση ήταν, είναι εδώ. Και πού θα περιοδεύουν. Στα δυτικά των νησιών ή στα ανατολικά. Κυρία Βλονίτου, έχει αρχίσει η συζήτηση πού θα κινούνται. Καμία λοιπόν δεν έχει συμμετοχή. Δύο. Ακούω τον Πρωθυπουργό της χώρας. Η εντύπωση που μου δημιουργείται είναι σαν να αισθάνεται σαν απατημένος σύζυγος. Και λέει ποια Ευρώπη, τι γίνεται στην Ευρώπη και ποια Ευρώπη τέτοιο. Δηλαδή αυτή είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι αυτή ακριβώς. Με αυταρχισμό, με απαθροπισμό. Αυτή είναι η Ευρώπη. Να σηκωθούμε να φύγουμε αύριο το πρωί. Αυτή είναι η Ευρώπη. Τι να κάνουμε. Και πρέπει, αυτή είναι αυτή που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, που κλείνουν σε όλους τους χρόνους περί δημοκρατία και ανθρωπιά και φέρονται με τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Εδώ ακούω και τους εκπροσώπους του κομμάτων. Θα πω εγώ πρόταση. Θα πω εμείς την πρόταση περιμένουμε. Ακούω. Δεν έχω ακούσει πρόταση. Ούτε από τον κύριο Μητσοτάκη έχω ακούσει πρόταση. Ούτε από τον κύριο Τσίπρα έχω ακούσει. Ούτε από τον κύριο Λεβέντη. Ούτε από την κυρία Γεννήματα έχω ακούσει πρόταση.
Τι να κάνεις στους πρόσφυγες, να τους πνίξεις? Όχι. Να φύγουνε, το κλείνουνε. Τι κάνει? Ωραία, πείτε μας τη δικιά σας πρόταση. Μισό λεφτά, θα πω εγώ, θα πω, μην είναι τέτοιο. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες. Περιμένουμε να μας πείτε τη πρόταση. Εάν η συνθήκη του Σέγγεν μιλάει για ελεύθερη διακίνηση προσώπων, εάν αυτή καταργείται μονομερώς, σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να την καταργήσει και αυτή. Γιατί επιλέγουν οι πρόσφυγες το πέρασμα αυτό, το οποίο είναι επώδυνο για αυτούς και είναι και ακριβό πέρασμα? Γιατί κοστίζει στο να πληρώσουν. Ήταν πιο εύκολα να πάνε Κωνσταντινούπολη και από Κωνσταντινούπολη να ανέβουν προς τα πάνω. Γιατί δεν πάνε? Γιατί δεν είναι εκεί η χώρα στη Σέγγεν. Δεν τους αφήνουν που... οι Τούρκοι να κάνουν. Άσε τους Τούρκους. Άσε, περίμενε. Γιατί δεν πάνε εκεί? Εντάξει. Γιατί επιλέγουν το δρόμο χώρα του Σέγγεν, που αν είναι χώρα του Σέγγεν, δηλώνουν όχι στη χώρα που βρίσκονται πλέον, αλλά στη χώρα που επιθυμούν να πάνε. Επιθυμούν να πάνε και να ζητήσουν πολιτικό άσυλο. Και ξέρετε ότι οι πρόσφυγες αυτοί, εάν ζητάγανε πολιτικό άσυλο, κύριε Παυλόπουλε, εάν ζητάγανε πολιτικό άσυλο στη χώρα μας, με βάση τις διεθνείς συνθήκες, οφείλαμε να το δώσουμε. Δεν ζητάνε όμως. Δεν ζητάνε. Γιατί θέλουν να πάνε βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Και είναι υποχρεωμένη η χώρα που περνάνε να τους επιτρέψει τη δίωδο να πάνε σε αυτή τη χώρα. Και σε αυτή τη χώρα είναι υποχρεωμένοι να τους δώσουν άσυλο. Δύο, γιατί ζητάνε την καταγραφή στην Ελλάδα? Είπε ο συνάδελφός σας ότι έπρεπε να γίνει η καταγραφή στην Τουρκία. Γιατί δεν γίνεται στην Τουρκία? Δεν είναι αθώο που δεν γίνεται στην Τουρκία η καταγραφή? Εάν δεν είναι πρόσφυγες και είναι μέσα σε αυτούς μετανάστες, με βάση τη συνθήκη του Δουλβίνου 2, όπου συλληφθούν, πιαστούν ή οφείλουν, μπορούν, δύναται να τους γυρίσουν στη χώρα που έχουν καταγραφεί. Για να ζητήσεις άσυλο, που έχουν καταγραφεί, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Που έχουν καταγραφεί. Όχι. Ναι, οι μετανάστες δεν ζητάνε άσυλο, είναι μετανάστες. Μιλάμε για τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες, άλλοι δεν γίνονται αποδεκτοί, εάν καταγραφούν, να γυρίσουν πίσω. Εάν καταγραφούν εκεί, με βάση τη συνθήκη του, δεν έχει σχέση η Ελλάδα, πρέπει να τους γυρίσουν στην Τουρκία. Να το βγάλουμε σε τίτλο. Λέτε άρα, να φύγουμε μόνοι μας. Εγώ λέω ότι πρέπει η χώρα να επανεξετάσει εάν τη συμφέρει να παραμένει σε μια τέτοια συνθήκη. Κατά την προσωπική μου, κατά την προσωπική μου άποψη, η συνθήκη Σέγγεν δεν έχει να προσφέρει να τίποτα στη χώρα. Ακούτε τι λέει η κυρία Απλώς, σκέφτο. Θα τους αφήσουν όλους εδώ, διαφωνισμένοι. Ναι. Όχι, η πρόταση που λέει ο κύριος Λεωτσάκος έχει ένα ενδιαφέρον. Ακούστε λίγο, ακούστε ένα σχολιάσμα από τις πρότασεις σας. Δεύτερη, κοινοτικό κονδύλι και να αναβλώσουμε πλοίο, αν θέλετε τίτλο, και να το στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναυλωμένο, υπάρχουν εξαιρετικά κοραζερόπλια. Και να τους στείλει, όχι, και να τους στείλει και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στον Καναδά και στη Γερμανία, χωρίς προσωπική ταλαιπωρία, αλλά με πλοία και να τους μεταφέρουν. Η συζήτηση είναι πλοία για να τους καταγράφουν, όχι για να τους μεταφέρουν. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λέω, πρότειναν οι Ολλανδοί ότι μπορούν να παρέχουν. Παρακαλώ. Η προσέγγιση του κυρίου Λεουτσάκου, η οποία είναι ευρύτερη προσέγγιση, και λέει το εξής. Εάν εμείς δεν είμαστε στη Σέγγεν, και αυτό θα το βρούμε και μπροστά μας, διότι η Plan B εδώ που λέμε τώρα δεν θα υπάρχει, δεν είναι όπως το δημοσιονομικό που συζητάμε αν μας συμφέρει να είμαστε στο ευρώ ή να μην είμαστε. Εδώ τα πράγματα έχουν πλέον καθοριστεί στην εξέλιξή τους. Εάν λοιπόν η Σέγγεν σπάσει ή εμείς είμαστε εκτός Σέγγεν, ενδεχομένως και να μειωθούν οι προσφυγικές ροές. Το ζήτημα είναι από πού θα περάσουν σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει μια διαδρομή που είναι χερσαία, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να την παρακολουθήσουν, που είναι η περίφημη διαδρομή του λαθρεμπορίου ναρκωτικών από την Τουρκία, όπως περνάει στη Βαλκανική και από εκεί στην Ευρώπη. Αυτό περνάει κάπου κοντά μεταξύ Βουλγαρίας, Ρουμανίας ή Ρουμανίας, Μολδαβίας. Και μετά υπάρχουν διαδρομές βεβαίως του Καυκάσου, οι οποίες είναι τεράστιες. Εδώ όμως, εάν η Ελλάδα δεν είναι στη Σέγγεν, μπορεί, θα το δούμε και στην πράξη, μπορεί και να τη συμφέρει.
Μπορεί δηλαδή στο αποτέλεσμα να ανακοπούν οι προσφυγικές ροές, ακριβώς διότι δεν θα έχουν που να πάνε. Από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει κλειστά σύνορα στο βορρά της, όπως τα έχει αυτή τη στιγμή, είναι de facto, δηλαδή είναι εκ των πραγμάτων, δεν είναι για συζήτηση, είναι, υπάρχει. Εάν η Σέγγεν σπάσει ή αν τελικά καταλήξουν σε μια σύγκρουση και λέει έξω η Ελλάδα από τη Σέγγεν, αυτό θα είναι μια πραγματικότητα. Πάντως, δεν θα χρειαστεί να το επιλέξουμε. Άρα μετά αυτή η προσέγγιση έχει ένα ενδιαφέρον ότι μπορεί και έτσι να μειωθούν οι προσφυγικές ροές. Πάντως τα διεθνή... Να βάλουμε και λίγο τούμπα. Δηλαδή υπάρχει Σέγγεν σήμερα? Όχι, πάει ούτσι. Και επειδή την έχουμε, είναι η ερώτηση. Ναι. Πάντως τα διεθνή κυκλώματα. Να πω και κάτι ακόμα αυτό, για την επίδευση. Γιατί θα δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται σε γενική. Ο Λεωτσάκος έδωσε δρόμο σκέψης από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν διαφωνείτε. Είναι ευρύτερο σκεπτικό. Δεν διαφωνείτε πολύ μαζί. Είναι σε ένα ευρύτερο σκεπτικό ευρωαμφισβήτησης. Το οποίο πολλές φορές όσοι μείνουν συχτηρίζουν. Εγώ θέλω να πω ότι με την εξέλιξη στην Ευρώπη αυτό δικαιώνεται. Ο τελεσίγραφο Τσίπρα απόψε το πείμα Τσίπρα. Εάν κλείνουν τα σύνορα, κοιτάξτε να δείτε. Το μόνο που μένει η αστυνόμευση. Θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα και η Ιταλία. Μένει να με αστυνομεύει, να παίρνει πληροφόρηση. Να πω κάτι για τους τηλεθεατές για να καταλαβαινόμαστε και με τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Πώς προέκυψε το κλείσιμο τώρα, επειδή είπε και ο Μένιος ότι έχουν κλείσει de facto τα σύνορα. Για ποιους έχουν κλείσει? Για όλους όσοι δεν θεωρούνται πρόσφυγες. Μέχρι πριν από λίγες μέρες, οι Αφγανοί θεωρούνταν πρόσφυγες. Οι οποίοι είναι και ξαφνικά βγαίνει πρώτος ο Κροάτης, λέει: εγώ δεν δέχομαι Αφγανούς, διότι δεν ξέρω αν προέρχονται από τις εμπόλεμες ζώνες. Πήγε, βρήκε τη δικαιολογία κτλ. Μετακυλεί το πρόβλημα Σερβία, που λέει: δηλαδή, εγώ θα τους κρατήσω εδώ. Όχι. Αυτοί έρχονται να πάνε στη Γερμανία. Έτσι. Τι θα κάνω? Μετακυλείται το πρόβλημα στα Σκόπια, να στο πρόβλημα στην Ιδωμένη. Γιατί αναφέρω το συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο δυστυχώς δεν ξέρω για κάποιο λόγο και στα δελτία και δεν αναλύεται. Και μπορούμε να το εμπλουτίσουμε. Γιατί η ιστορία είναι η Σέγγεν κατ' επιλογή. Και θα θυμίσω κάτι στο φίλο μου τον Άκη. Θυμάσαι τι είπαμε το βράδυ που είπε η Μέρκελ ότι εγώ θα πάρω 800.000. Κάναμε λοιπόν μια συγκεκριμένη αναφορά. Μιλάει για Σύρους. Μόνο που οι Σύροι δεν είναι Αφγανοί. Οι Σύροι είναι μορφωμένοι, οικογενειάρχες, μεσοαστοί και πλούσιοι κλπ. Είναι δηλαδή είναι μηχανική, ο είναι κόσμος δικηγόροι. Που είναι αυτό που εύχεται να έχει και ο Κάμερον. Δηλαδή, καλά εργατικά χέρια με άλλες τιμές. Χειροπολί, γεια σας, έτσι να την πιάσετε. Ο αντίστοιχος σεφ της Αγγλίας ζήτησε. Ο αντίστοιχος σεφ της Αγγλίας. Κύριε Τσάκο, ένα λεπτό. Πολύ λίγο, μισό λεπτό. Εδώ πέρα συμφωνώ πραγματικά και με την τοποθέτηση του κύριου Χουδαλάκη, ότι έτσι όπως είναι σήμερα η Ευρώπη, δίνει το γόνιμο έδαφος να αναπτύσσονται τέτοιες απόψεις. Η οποία άποψη του κυρίου Λεωτσάκου είναι καθόλου σεβαστή. Έτσι, βέβαια, εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη. Είτε πας με μια λογική να λύσεις το πρόβλημα με ευρωπαϊκούς όρους, είτε πας με τη λογική να το λύσεις με εθνικούς όρους. Έχω την εντύπωση ότι αν η Ελλάδα σήμερα επιλέξει τους εθνικούς όρους, είναι τέτοια της η αξιοπιστία και τέτοια της η δυνατότητα που το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Εδώ δεν πρέπει να αναλύσουμε σήμερα ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Σέγγεν. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, εμπορευμάτων κτλ. Ούτε θα πω στα πλήγματα του τουρισμού. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Σχέση. Θα βάλω και το ζήτημα το διασυνοριακό και το ζήτημα της τρομοκρατίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με το ISIS και με τη Συρία είμαστε πάρα πολύ δίπλα. Γιατί είναι καλό να λέγονται όλα. Όταν λέμε εκτός Σέγγεν, να λέμε όχι εκτός σε αυτά που μας φέρει και εντός στα υπόλοιπα. Υπάρχει και το θέμα της τρομοκρατίας, το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αλλά εδώ υπάρχει ένα κορυφαίο ζήτημα. Είτε κύριε Λεωτσάκο, είτε επιλέγουμε μία λύση μέσα στην Ευρώπη, είτε επιλέγουμε μία λύση εκτός Ευρώπης. Και δυστυχώς το ότι είμαστε ευρωσκεπτικοί, το ότι υπάρχουν. Και το ότι υπάρχουν ευρωσκεπτικιστικές απόψεις, σήμερα πρέπει να μας κάνει αυτό περισσότερο όριμους από ποτέ. Αναθεώρηση του Δουβλίνου χρειάζεται και ένα μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης των προσφύγων. Γιατί μόνο τέτοιους κραδασμούς μπορεί να αφομοιώσει η Ευρώπη συνολικά. Δεν μπορεί η Ελλάδα μόνη της. Ούτε μπορεί η Ελλάδα να γίνει χωνευτήρι, ούτε μπορεί η Ελλάδα να γίνει παράδεισος τρομοκρατών. Ο κύριος Κουρκούδης πρώτη παρέμβαση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους σας. Παρακαλώ. Θα ήθελα να πω κάτι. Το 1975-76 ο κύριος Κίσιγκερ είχε πει το εξής. Θέλω να τρελάνετε τους Έλληνες.
Φέρτε τους σε ένα σημείο να μην ξέρουν ποιοι είναι, ρίχτε τις ξένες θρησκείες και αφήστε τους να τρελαθούν. Στις αρχές του μήνα ο κύριος Κίσιγκερ ήταν στην Γερμανία. Εντάξει. Και διαβάζω στην στη Δημοκρατία από τον Νίκο Ελευθερόγλου. Το όνειρο του Κίσιγκερ πραγματοποιείται μετά από 40 χρόνια. Μήπως είναι ο δάχτυλος του Κίσιγκερ και δεν είναι ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι του Κίσιγκερ. Ευχαριστώ πολύ βράδυ, που με ακούσατε. Ο κύριος Καρέτζης, παρακαλώ. Καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Μια παροιμία λέει, καλύτερα να καεί η μούρη μου παρά να καεί η καρδιά μου. Εμείς θα σώσουμε τον τρίτο κόσμο. Τους πεινασμένους του τρίτου κόσμου, τα εκατομμύρια η Ελλάδα θα τους σώσει. Εάν πούμε δηλαδή ότι δεν μπορούμε, είναι ντροπή. Εμείς οι χαζοβιόλιδες να έρχονται να μας κοροϊδεύουν οι ξένοι με καλά λόγια και να μας κολακεύουν και να μας λέει η Αγγλίδα ηθοποιός, ανοίξτε τα σπίτια σας. Ανοίξουμε τα σπίτια σας. Εσύ το άνοιξες, κυρία μου. Πήρες καμιά πενταριά στο σπίτι σου, κυρία μου. Δεν τα πήρες. Λέει να ανοίξουμε τα σπίτια μας. Ύστερα, η Τουρκία είναι ωφελημένη και από τους λαθρομετανάστες και από τον πόλεμο. Καταδικαστέα η πράξη η τρομοκρατική προχθές και κατηγόρησε ότι είναι τρομοκράτες οι Κούρδοι. Αλλά αυτοί δεν είναι εγκληματίες οι Τούρκοι. Δεν είναι εγκληματίες που πάνε στην Ελλάδα που έχουν πνίξει τόσο κόσμο για τα λεφτά. Ο άλλος τουλάχιστον αν το έκανε και εύχομαι να ήταν τρομοκρατική ενέργεια και όχι προβοκάτσια. Να το έκανα για την πατρίδα τους. Δικαιολογημένη κάπως. Αλλά αυτοί που σκοτώνουν για τα λεφτά τον κόσμο και τον πνίγουν δεν είναι εγκληματίες. Καλό βράδυ κύριε Καλέντη. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε, σε εσάς και στο πάνελ σας. Παρακαλώ. Λυπάμαι για ένα πράγμα μόνο. Διότι μετά από 2 χρόνια κατάλαβε το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι πρόβλημα, αυτό είναι εθνική τραγωδία και θα εξελιχθεί έτσι. Και ρωτάω εγώ τώρα, ζητάει η κυβέρνηση, κυρία Αυλονίτου, η κυβέρνησή σας, το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Σωστά? Μην μου πείτε όχι. Και είναι η πολιτική γραμματεία. Δεν το ζήτησε ακριβώς η Ευθυμιόπουλη. Τι δουλειά έχει το ΝΑΤΟ? Μας το φορέσατε. Στο Αιγαίο. Τελικά μπορείτε να συνεννοηθείτε ή δεν μπορείτε? Δεν έχετε καταλάβει τι παιχνίδια παίζει η Ευρώπη? Αυτή την Ευρώπη ονειρευόταν ο Ντεγκόλ. Ειλικρινά έχω χάσει τον μπούσουλα. Καμία Ευρώπη δεν. Τι παιχνίδια παίζει η Ευρώπη εις βάρος Ελλάδος? Ποια είναι η Αυστρία που έχει πάρει όλα τα Βαλκάνια μαζί της χωρίς και να διαπραγματεύεται για την Ελλάδα χωρίς την Ελλάδα? Και ποιας, και πάει ο Πρωθυπουργός τώρα να συζητήσει στις 6 Μαρτίου με ποιον, με τον Τούρκο? Για πείτε μου μια συμφωνία που τήρησε, που υπέγραψε δηλαδή και τήρησε ποτέ η Τουρκία. Καμία. Βρείτε μου μια. Καλό βράδυ κύριε Ευθυμιόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μάνθου, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε κυρία Μάνθου. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο πάνελ σας. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ μια ζωή ψήφιζα ΚΚΕ. Το 12 και το 15 ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ και ο άντρας μου ψήφισε ΑΝΕΛ. Θα συνεχίσουμε να ψηφίζουμε αυτά τα κόμματα, γιατί θέλουμε μια κυβέρνηση με καθαρό Μητρό πάνω απ' όλα. Απευθύνομαι τώρα στους κυρίους της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το νεστευτικό. Πότε κύριοι κυβερνήσατε εσείς σωστά? Πότε κάνατε σωστά για αυτούς τους ανθρώπους, τους ξένους ανθρώπους? Πότε υπήρχε αυτή η ροή μεταναστών που υπάρχει σήμερα? Ούτε το 1/3 καν. Τους παίρνατε, τους μαζεύατε, τους πηγαίνατε σε κέντρα κράτησης τύπου Αμυγδαλέζας και αν βρίσκατε και κανέναν με λαμψό στο δρόμο, τους κλείνατε μέσα χωρίς τροφή, χωρίς γιατρούς, μέσα στη βρωμιά. Και τίποτα άλλο δεν κάνατε για αυτούς τους ανθρώπους. Και έρχεστε τώρα να πείτε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Εγώ και έλεος πια. Ανίκανη είναι η κυβέρνηση δική σας, ανίκανη είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που έχετε φέρει όλη την καταστροφή σε αυτή την Ελλάδα. Δυστυχώς. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ καλό πολύ. Καλό βράδυ, κυρία Μάνθα, ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή, ο κύριος Καριστινός, παρακαλώ. Ο κύριος Αγγελόπουλος, με συγχωρείτε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχάς σας ευχαριστώ. Εμείς. Και εγώ δεν θα ασχοληθώ πάρα πολύ στα πολύ γενικά και στα πολύ εξειδικευμένα που συζητάτε. Εγώ θα συζητήσω μόνο αυτό το εκ του πονηρού. Δηλαδή, τα νησιά μας από μόνα τους είναι σύνολο προς αποφυγή. Ξέρουμε όλοι ότι το νησί
Πάρα πολλές φυλακές έχουν από πολλά κράτη έχουν γίνει. Ακόμα και εδώ, εμείς είχαμε εξόριστους την παλιά την εποχή. Γιατί στο νησί μπαίνεις, αλλά δεν μπορεί να φύγεις. Αυτό είναι το κακό με το νησί. Το καλό και το κακό ανάλογα. Αυτό το ατού μας κατορθώσαμε και το απορρίψαμε από μόνοι μας. Για μένα, προσωπικά, η μάχη έπρεπε να δοθεί στα νησιά. Εάν το πάρετε σαν πολύ μικρό παράδειγμα, ότι βγαίνουν 100 και λένε παιδιά, εμείς στη Μυτιλίνη. Ο Μυτιλινός δεν μπορεί να ξέρει αυτό αν είναι Σύριος ή οτιδήποτε. Εγώ δεν έχω υπηρεσίες. Οι επίσημες εισόδου της χώρας μου είναι συγκεκριμένες. Από την Αλβανία, από τα Σκόπια, από τη Βουλγαρία, από την Τουρκία. Εμείς τους πήγαμε και πλοίο. Εγώ πιστεύω ότι η μάχη χάθηκε εκεί. Στο ότι πήγε το πρώτο πλοίο και έφερε τους, πάντοτε λέω, εκ του πονηρού. Εμείς δηλαδή γιατί να μην σκεφτόμαστε κι εμείς εκ του πονηρού. Και ίσως αυτό μας μετά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γελόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καριστού, τελευταία παρέμβαση. Ναι, πάνε. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα και στο πάνελ. Καταρχήν, καλύφθηκα σε μεγάλο μέρος από τον κύριο Λεοτσάκο και θα προσθέσω μόνο το εξής. Με στενοχωρεί το γεγονός ότι ακούμε τόσα πολλά από όλα τα κανάλια και σχεδιασμούς και τι θα γίνουμε και τι θα κάνουμε και δεν λέει κανένας πώς θα σταματήσουν οι ΡΑΕΣ. Μα μόνο αν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Και δεν μιλάει κανένας. Όλες οι μεγάλες χώρες, η Ρωσία, η Τουρκία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Αμερική, βομβαρδίζουν. Τι θα γίνει με αυτό? Αν δεν σταματήσει ο πόλεμος, αποκλείεται να σταματήσουν οι ΡΑΕΣ των προσφύγων. Εμείς τι θα γίνουμε εδώ? Ο τάφος, τι θα κάνουμε? Λοιπόν, μόνο αυτό. Αυτοί πολεμάνε για τα πετρέλαια και το ξέρουμε αυτό. Τα συμφέροντά τους. Και μας φορτώσανε εμάς τώρα με όλη τη φτώχεια που έχουμε. Εγώ που τα λέω αυτά είμαι συνταξιούχος, είμαι 80 χρονών και δεν μπορώ να ακούω πια τόσες κουβέντες χωρίς νόημα. Την Τετάρτη έχει συγκέντρωση για να σταματήσει ο πόλεμος. Έχουμε απέραντα θαλάσσια. Δεν τίποτα δεν γίνεται. Και κάθονται και λένε τώρα οι Αυστριακοί γιατί δεν κλείνουμε εμείς τα σύνορα. Ποια σύνορα? Ήρθαν να δούνε, ξέρουν από γεωγραφία. Μας λένε να φέρουν θάλασσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Τώρα, είπαμε ότι από τη μία ο κύριος Τσίπρας κήρυξε εθνικό συνεγερμό για το θέμα του προσφυγικού. Προανήγγειλε τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν από την έκταση της Σύνοδου Κορυφής στις 7 του Μάρτη. Από την άλλη πλευρά όμως ήταν εξαιρετικά έντονος και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Οικονομία, μνημόνιο, δημόσια διοίκηση, μεγαλοφοροδιαφυγή, λίστα Μπόγκερς, το κύκλωμα των εκβιαστών δημοσιογράφων. Όλα μέσα ήταν. Γιατί? Ποιος λέει? Έχεις εξήγηση? Βέβαια, γιατί οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να έχουμε εκλογές. Ο Μητσοτάκης από την μια πλευρά έχει πει ότι δεν θα πάμε σε οικουμενικά σχήματα. Και από την άλλη πλευρά έχει μπροστά αγροτικό, έχει ασφαλιστικό. Κάποιο από αυτά τα νομοσχέδια μπορεί να μην περάσουν. Άρα λοιπόν, εφόσον έχει γίνει η επιλογή ότι δεν θα πάνε σε σχήματα πολιτικής συνοχής ή οικουμενικά, εάν συμβεί κάτι τέτοιο και πάμε στις διερευνητικές εντολές, το πιθανότερο είναι, όχι το πιθανότερο, είναι βέβαια, διότι όλοι οι άλλοι μας δεν πάνε καν κυβέρνηση, ότι πάμε σε εκλογές. Άρα λοιπόν, το κλίμα στο εσωτερικό σκηνικό και σε σχέση με τα μνημόνια, τα δημοσιονομικά, τα ασφαλιστικά κτλ. Θα μείνει ίδιο, αλλά θα διαχωριστεί ο κορμός που είναι το προσφυγικό μαζί με ορισμένα θέματα διεθνούς πολιτικής και εθνικού περιεχομένου. Δεν θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα και λογικό είναι ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε και κλιμάκωση των άλλων παραθέσεων. Γιώργο. Εγώ πιστεύω ότι ο Αλέξης πήγε απόψε στη Βουλή για να μιλήσει σε εμάς. Δεν πήγε απλώς για να ανακοινώσει ότι θα κάνω συμβούλιο πολιτικών αρχηγών και έπιασε την ατζέντα της ημέρας, είδε τι έχει κάτω και είπε 1, 2, 3, 5 σε ένα ακροατήριο το οποίο είναι ευρύτερο από αυτό που θα μπορούσε να έχει σε μια κομματική εκδήλωση. Γνώμη μου ταπεινή, κρατήστε την, πετάχτετε ότι δεν είναι το καλύτερο να συνδέεις την ώρα που μιλάς για συνένεση και εθνικό και όλα τα άλλα τα οποία σε χωρίζουν.
Δεν νομίζω ότι είναι το αποτελεσματικότερο που μπορείς να κάνεις. Καταλαβαίνω όμως και εγώ την προφανή κομματική στόχευση που υπογραμμίζει και ο Μένιος και διαφοροποιούμε ελαφρώς από την παλιά Λεβού τον Τρασιόπουλο, λέγοντας ότι τα μαθηματικά στην πολιτική ουδέποτε έχουν αποδειχθεί σωστά. Όποιος κάθεται και μετράει και λέει 153, ίσως και 154. Βγάλε, βάλε και τα λοιπά, έχει σπάσει τα μούτρα του. Το ατύχημα, εάν συμβεί, δεν θα είναι μαθηματικού χαρακτήρα. Θα είναι άλλου είδους. Όχι μαθηματικού χαρακτήρα. Άλλου είδους. Τι εννοείται άλλου είδους? Εννοώ ότι, για παράδειγμα, ναι, έχουμε μία κοινωνική εξέγερση, η οποία, αν δεν εκτονωθεί, προφανέστατα μπορεί εύκολα να προκαλέσει ένα ατύχημα. Εγώ νομίζω ότι θα εκτενωθεί. Γιατί ο Πρωθυπουργός έχει δείξει, μπορεί έχει να καταλήξει και σε ένα δυστύχημα. Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση διαλόγου. Μακρού, ναι, να θυμίσω κάτι που δεν είμαστε συνηθισμένοι. Να θυμίσω μόνο κάτι που το ξεχνάμε από μόνοι μας. Και επαναλαμβανόμενων εκλογών πολλές φορές και απλά να πω, πρέπει να θυμίσω πάλι ότι για να πάμε σε εκλογές, η μόνη περίπτωση... Υπάρχει παραγγελία εισαγγελέα του Αγίου Παύλου. Για να πάμε μπλόκα, λοιπόν... Διαφορετικά τα μπλόκα, μετά από τον περιβόητο διάλογο, ενισχύθηκαν. Τουλάχιστον... Άστε να το δούμε. Αύριο πάλι υπάρχει συνάντηση. Σήμερα ήταν η μέρα και χθες ήταν η μέρα. Άστε να το δούμε. Γιατί όταν πληροφορηθούν οι μικροί και οι μεσαίοι αγρότες ότι έχουν να κερδίσουν... Μα τους μικρούς και τους μεσαίους τελειώνουν. Οι οποίοι αποτελούν το 90%. Τους μικρούς και τους μεσαίους τελειώνουν. Τους μικρούς και τους μεσαίους τελειώνουν. Οι μεγάλοι θα πάρουν και καινούργια γη. Και οι εταιρείες. Άστε κύριε Λεωτσάκο, μια κουβέντα θέλω να πω. Για να πάμε σε... Μα λέτε οι αγρότες να μην καταλαβαίνουν ότι τους τελειώνεται. Διαφορετικά, λοιπόν, κατασκήνωση κάνουν. Λοιπόν, δεν είναι αλήθεια αυτό. Το 92% των αγροτών δηλώνει κάτω από 10.000. Σας πληροφορώ, λοιπόν, αυτό το ποσοστό. Κύριε Αυλονίκη, τι λέτε? Άστε με, μην φωνάζω. Όταν βάζει κύριο επάγγελμα με 50%. Λέτε ψέματα. Να μάθουν οι αγρότες ότι έχουν να κερδίσουν. Το 5% των αγροτών που βγάζουν 50.000 και πάνω, δεν μπορούμε να το προστατεύσουμε και δεν θα το προστατεύσουμε. Μα δεν απεργούν αυτοί, δεν είναι στα μπλόκα αυτοί. Δεν απεργούν γιατί οι άλλοι δεν το γνωρίζουν. Με τα 50. Σιγά θα σιγά όμως μαθαίνουν ποιες είναι οι θέσεις με 10 και με 5 τους... Με τις θέσεις της κυβέρνησης θα είναι σε καλύτερη μοίρα από ό,τι πληρώνουν τώρα. Μα ξέρετε τι λέτε. Εγώ αυτό που ήθελα να πω και μόνο ξεκίνησα... Μόνο αυτό που λέτε, κύριο επάγγελμα, για να πάμε κύριε Αυλονίκη, σας ακούει κόσμος. Ναι. Και πιθανόν να, λοιπόν, σας ακούνε... Αφού με ακούει κόσμος, να πω ξανά ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης, που είναι 25 προτάσεις κατέθεσε, το ασφαλιστικό μαζί με το φορολογικό των αγροτών, για την πλειοψηφία αυτών που αποτελεί το 90% θα είναι πολύ καλύτερα. Είναι τρελή, γιατί προφανώς κάποιοι δεν το γνωρίζουν και κάποιοι να που τους υποκινούν. Το 19 το κάνω 21. Έχει σημασία πότε θα τον στείλεις στην πείνα. Εσείς λοιπόν πρέπει να ντρέπεστε, γιατί προστατεύετε τους μεγαλογιατρούς, τους μεγαλοδικηγόρους και τους μεγαλοαγρότες. Αυτούς προστατεύετε. Έχετε βγει στους δρόμους. Εσύ να ντρέπεσαι. Έχετε βγει στους δρόμους. Εσύ προσωπικά να ντρέπεσαι. Και ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα που πήγατε και πήγατε σε μια ταπεινωτική συμφωνία. Εντάξει, και θέλετε και να δέσετε χειροπόδαρα τον ελληνικό λαό για να κρατήσετε την καρέκλα. Την καρέκλα του βουλευτή, την καρέκλα του υπουργού, την καρέκλα του πρωθυπουργού. Εσείς να ντρέπεστε. Εγώ έχω καθαρό το μέτωπο. Και αν δεν ντρέπεστε, να πας στον μπλόκο. Κυρία Αυλονίκου, να πας. Για πήγαινε, πήγαινε στον μπλόκο. Πήγαινε στον μπλόκο. Έτοιμη και δεν έχω τίποτα να φοβηθούν. Πήγαινε στον μπλόκο να ταξιδήσεις. Αλλαγή που θέλει να κάνει να ο κόσμος είναι μπλόκο. Αυτή ότι θέλει να έχουν καθαρό μητρό. Δεν φοβάμαι κανέναν, δεν έχω για τίποτα να απολογηθώ, όπως και όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Με τη συνείδησή σου δεν έχεις. Υποκινείτε, προστατεύετε, συμμαχείτε με τη δεξιά. Μα δεξιά, με αυτούς έχετε συμμαχήσει. Εσείς την ξεπλήνατε. Κυρία Αυλονίτου, κυρία Αυλονίτου, μην γελιοποιούμε τη μεταξύ σας αντιπαράθεση. Πρέπει να κρατήσετε το επίπεδό σας. Το καλύτερο πλήτη. Μην γελιοποιήσουμε το επίπεδο. Γίνονται όταν χάνετε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Γίνατε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν πρόκειται να χαθεί. Αυτή η ελπίδα με τους μηδιάρχες, με τους μεγαλοεκδότες, με τα θαλασσοδανειάτους, αυτούς προστατεύετε. Αυτούς θέλετε. Με αυτούς έχετε συνεχίσει και είναι ντροπή σας. Παρακαλώ. Το καλύτερο πλυντήριο. Το ατύχημα, για παράδειγμα, για το οποίο μίλησα πριν, μπορεί να προκληθεί χωρίς βουλευτές.
Τους ξεπλύνατε. Απλά είναι τα πράγματα. Και μάλιστα αποτελείτε πρόσβολη για την αριστερά πρέπει ιστορικά. Πρέπει να τρέπεστε, πρόσβολη. Για την ιστορία σας πρόσβολη. Με ποιους έχετε συμμαχήσει. Πρόσβολη. Και ποιους προστατεύετε. Εσείς. Παρακαλώ. Εσείς σηκώσατε το χέρι και ψηφίσατε μαζί με τη δεξιά, το Βενιζέλο, ναι, το Σαμαρά και εσύ προσωπικά το και εσύ προσωπικά ψήφισες γιατί μαζί με το Μητσοτάκη πίστε, μαζί εσείς με το Σαμαρά προσωπικά και το ο κύριο Τσίπρα πιστεύει στην Ευρωπαϊκή άρα, Προοπτική όλοι μαζί, αυτό ήθελε ο λαός αυτοί είστε, αυτό ήθελε. Χέρι-χέρι χέρι-χέρι στο μνημόνιο και είναι θράσος είναι θράσος αυτά που λες θρασίτατη παρακαλώ και να στηρίξετε τώρα τους μεγαλογιατρούς χάσουνε γιατί θα πληρώσουν περισσότερα για να στηρίξουν όλοι αυτούς στηρίζετε πέστε την αλήθεια αυτούς στηρίζετε αυτούς με αυτούς τους μεγαλοδικηγόρους, τους μεγαλογιατρούς και τους μεγαλοαγρότες. Στηρίζουμε τον νέο δικηγόρο και μηχανικό που παραδίνει την άδεια. Κυρία γιατί δεν μπορεί να κάνει. Μην ξέρετε κάτι. Κυρία Αυλονίτου και κύριε Λεωτσάκο, με συγχωρείτε. Ορίστε, κύριε Βουτσίνα, παρακαλώ. Λοιπόν, μην προσφέρουμε κι άλλο τρέλα στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση στη χώρα. Ήρθαμε να. Σε 15 λεπτά τελειώνει η εκπομπή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το μείγμα έχει οδηγήσει κάποιες καταστάσεις οι οποίες πλέον είναι μη ελεγχόμενες. Εγώ θέλω να κάνω καταρχάς, επειδή δεν πρόλαβα στο προηγούμενο μέρος, να πω ότι υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις. Συγκροτήθηκε μια ομάδα διαχείρισης κρίσεως υπό την Προεδρία του κ. Μητσοτάκη και έχει προτείνει τα συγκεκριμένα. Να σταματήσει ασύντοτη μετακίνηση μεταναστών στην ελληνική επικράτεια. Να πούμε κάτι σοβαρό, να ενισχυθεί με όλους τους τρόπους η δράση του λιμενικού σώματος. Να αναλυθούν δράσεις ενημέρωσης πλέον της παγκόσμιας κοινή γνώμη ώστε να αναδειχθεί η σημερινή πραγματικότητα και να δημιουργηθούν όχι μόνο ανοιχτή φυλασσόμενη χώρα, αλλά και κλειστού τύπου, χώροι προσωρινής διαμονής για τους πρόσφυγες και τους παράτυπους μετανάστες αντίστοιχα. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος με τη σοβαρή ανάληψη πρωτοβουλειών έθεσε το θέμα της ενιαίας εθνικής ατζέντας. Θέλω να πω, αυτό που θέλω να πω νωρίτερα είναι ότι τα διεθνή κυκλώματα που διαχειρίζονται ζωές παρατύπων εισερχομένων μεταναστών θεωρούν ως ασφαλέστερη δίοδο την Ευρώπη. Τώρα για αυτά που Ευρώπη, σας είπε Ελλάδα, ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή θα μας πείτε. Κύριε Παυλόπουλο, ο κύριος Τσίπρας πετάει πάντα την μπάλα, την εξέδρα. Εδώ ισχύουν τα μαθηματικά, εδώ ισχύουν τα μαθηματικά και ο λαϊκισμός στον τρόπο που προσεγγίζουμε τις κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή κάθονται και μετράνε και λένε αν ευνοήσουμε αυτή την κοινωνική ομάδα θα μας στηρίξει όποτε επιλέγουμε κάθε φορά να κάνουμε εκλογές. Γιατί αυτό πράγμα είναι μέσα στα επίπεδα του διαλόγου που είπε νωρίτερα η κυρία Αυλονίτου. Αν ενισχύσουμε μια άλλη κοινωνική ομάδα θα βγαίνουμε να λέμε ότι κάνουμε πόλεμο στη διπλοκή στους μεγαλογιατρούς, μεγαλοδικηγόρους και με αυτόν τον τρόπο θα παίρνουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε ένα πρόβλημα οικονομικό. Κάθε φορά λοιπόν θα κάνουμε μαθηματικά για το πώς θα αντιμετωπίζουμε την κοινωνία. Εδώ πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες δράσεις. Τι σχέδιο θα υπάρχει παραγωγικό για τη χώρα, το οποίο θα είναι συμμέτοχοι όλοι οι Έλληνες. Δεν μπορεί ένας ο οποίος εισπράττει κέρδη 30.000 ευρώ το χρόνο να πρέπει να δίνει 70% σε φορολογικό και ασφαλιστικό για να με προνοιακή πολιτική να ενισχύεται ένας άνεργος ή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτά, πρέπει να κρατήσει ισορροπίες. Δεν ήρθε κάποιος να πει ποια αναπτυξιακή πολιτική θα κάνει και τι σχέδιο θα έχει για να τονωθεί είτε το εμπόριο, είτε η δράση, είτε η επιστήμη, είτε η παραγωγή σκέψης η ίδια, ώστε να μην συζητάμε πώς θα προστατεύουμε μόνο αυτούς τους ανθρώπους που οδηγήθηκαν στο να είναι ανήμποροι. Και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό, αλλά πρέπει να τους δώσεις δίωδο παραγωγής και δίωδο δράσης και ενέργεια σκέψης. Δεν πρέπει να τους οδηγούμε. Τους οδηγήσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κυρία Αυλονίτου, καταρχάς, εγώ προσωπικά δεν 10 λεπτά σας άκουγα και δεν μετήχα στο διάλογο. Εντάξει, και επίσης δεν μετέχω και σε τοποθετήσεις. Αξιοπρεπείς άνθρωποι, με τις πολιτικές που εφαρμόσατε τους κάνατε και τους δημιουργήσατε φτωχούς.
Ο κύριος Τσίπρας πάντως ήταν πολύ σαφής. Η Νέα Δημοκρατία, εγώ ξέρω ότι έχει συγκεκριμένα. Αυτά που σας είπε. Λοιπόν, σας είπα ότι γιατί σας έδωσε κάποιος τη βοήθειά του για τεχνογνωσία να πιάσετε τις φοροφυγάδες, να εντοπίσετε τους φοροφυγάδες και εσείς το αγνοήσατε αυτό και μειώνατε το κοινωνικό κράτος και βάζατε φόρους στους ανθρώπους. Αντί λοιπόν να βάζετε φόρους και να μειώνετε το κοινωνικό κράτος, την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση, θα μπορούσατε να μαζέψετε αυτά τα χρήματα και να αυξήσετε τα έσοδα μόνο από τον εντοπισμό των φοροφυγάδων που σας έλεγαν ο κύριος Μπόγερς. Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί σε αυτό. Μα το δεν το δεχτήκατε. Και επειδή η κατάσταση. Προφανώς είχατε να συγκαλύψετε κάποια πρόσωπα. Κοιτάξτε, κυρία Αυλονίτου, ακούστε με κάτι. Εντάξει. Κοιτάξτε, κυρία Αυλονίτου. Ας παραδεχτείτε τα. Κυρία Αυλονίτου. Ο κύριος Παπασταύρου δεν είπε, ο κύριος Σαμαράς, σας είχαμε 10 Παπασταύρου. Που είχε ανεξήγητα μεγάλες καταθέσεις. Επειδή έχετε πάρα πολύ εύκολο τον τρόπο να υψώνετε τη φωνή. Και ξέρετε, είναι ενοχλητικό και γίνεστε και λίγο ενοχλητικοί. Δεν έπρεπε ο κύριος Παπαστάβου, γιατί έπρεπε να έχουμε άλλους 10. Θα τους εντοπίσουμε. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι. Όντως. Αλλά αυτός ήταν και φίλος. Θέλω λοιπόν να σας πω, κυρία Αυλονίτου, επειδή πρέπει να υπάρχει και. Σας ακούω, απαντήστε μου. Όταν δεν σας αρέσει κάτι. Αντί να κόβουμε συντάξεις καλύτερα, δεν να βρίσκουμε αυτούς. Προσέξτε, μην κόψετε ούτως. Λοιπόν. Επειδή και το, και το επάγγελμα το οποίο το κινούμε στην. Όχι, εκ των πραγμάτων φαίνεται θα κοπούν. Οι θέσεις της Ενώσεως Κεντρών είναι να κοπούν συντάξεις. Λοιπόν. Μα την είχε πει εδώ ο κύριο Λεβέντη προχθέ. Αυτοί που έχουν εισόδηματα πάνω από 3.000 ευρώ καθαρά. Είπε 1.500 ευρώ ανώτατο πλαφόν. Εδώ θα πάει 300. Εδώ στο τραπέζι μα έκανε την τιμή. Άμα είναι 1.500 θα είμαστε ευχαριστημένοι. Πάντως αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι την τελευταία τριετία-τετραετία μειώθηκε έμεσα καταρχά το αφορολόγητο κάνοντα χρήση των εισφορών του ΑΕ στη μείωση κερδών τη επιχείρηση. Συγκεκριμένα το επάγγελμά μου είναι στην ελεύθερη αγορά ακριβώ γύρω από το φορολογικό. Και θα σας πω λοιπόν ότι υπήρχαν μείωση φορολογικών συντελεστών και σε νομικά πρόσωπα και σε ατομικές επιχειρήσεις. Υπήρξε πλεόνασμα λόγω όλων αυτής της διαχείρισης. Υπήρξε 500 δις περίπου κοινωνικό μέρισμα σε ασθενείς ομάδες. Υπήρξαν επίσης, μειώσαμε το αφορολόγητο σε εργαζόμενους. Υπήρχε μία τάξη, την οποία δεν βοηθήσατε να υπάρχει αυτή η τάξη. Σε εργαζόμενους μείωσε το αφορολόγητο. Πήγαμε στο 9.500 το αφορολόγητο, μειώσαμε τους φορολογικούς τελεστές 22-32-42. Το αφορολόγητο και πήγε στο. Ήταν κάποια στιγμή. Από το πρώτο ευρώ αυξήθηκε. Αυτό έγινε τώρα. Αυξήθηκε. Δεν και έχουμε και λέμε ότι κάθε φορά όταν μειώνονται οι φόροι. Όταν μειώνονται οι φόροι υπάρχει ανάπτυξη. Όταν έχουμε αύξηση φόρων, δεν εισπράττει κάποιο κάτι. Όταν έχουμε αύξηση φορών, υπάρχει αύξηση ανεργίας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει πρέπει να κατανεμηθούν. Πρέπει να υπάρξει μια σταδιακή αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών και να οδηγηθούμε σε μια flat διαδικασία. Κάθε και χρόνο πρέπει να μειώνονται οι συντελεστές. Για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή θα πρέπει αυτοί που έχουν και μπορούν να βάλουν λίγο πλάτη. Σε αυτό δεν υπάρχει, κυρία Βλονίτου. Αναλογικά πάντα. Αυτά πρέπει να αναλογικά. Όμως έχετε πνίξει. Έχετε πνίξει με τον τρόπο που χειρίζεσαι το ασφαλιστικό την αγορά τους τελευταίους 4 μήνες, 3 μήνες. Έχει πνιγεί. Έχει πνιγεί και έχετε πνίξει και τα όνειρα και τις ελπίδες των νέων ανθρώπων. Επαγγελματιών και επιστημόνων έχετε πνίξει και θα σας εξηγήσω γιατί. Ποιος θα πάει επαγγελματίας ελεύθερος ή επιστήμονας, αυτοαπασχολούμενος, και θα πρέπει να ξέρει ότι από ό,τι εισπράττει το 70% θα το παραδίδει. Μα δεν είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουν δεν θα προτιμήσει να έχει την ελεύθερη σκέψη και αυτό. Την άποψη προς, και, τις, και την τάση προς την επιχειρηματικότητα, διότι θα πει ότι εισπράττει θα δίνει το 70%. Άρα καλύτερα να υπαλληλοποιηθεί. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Να υπαλληλοποιηθεί η ιδιότητά μου, ώστε να έχω και λιγότερες. Ειδική κατηγορία. Είναι πολύ λιγότερες. Είναι σοβαρά αυτά τα θέματα. Να διαβάσετε τις προτάσεις. Αλλά δεν έχω χρόνο να διαβάσω προτάσεις. Δημιουργούμε εμείς προτάσεις, γιατί εσείς θα φύγετε πολύ σύντομα και εμείς δημιουργούμε προτάσεις. Αυτή την περίοδο. Καλά, επειδή είστε νέος, κρατήστε λίγο την αλαζονία. Ακριβώς επειδή είμαι νέος, δεν έπρεπε να μου εισδάνετε το λόγο νωρίτερα για αυτά που γίνανε στο παρελθόν. Αλλά δεν ήθελα να σου το πω εγώ, ευτυχώς που το είπατε εσείς. Νομίζω ότι και για τη ροή του διαλόγου και της κουβέντας, αναφέρθηκε η κυρία Αυλονίτου σε κάποιες βελτιωτικές προτάσεις σχετικά με το ασφαλιστικό. Επειδή έχω και την ιδιότητα και του πρώτου αντιπρόεδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγώ θέλω και μη θα τη φιλοξενήσει και ξανά κύριε Παυλόπουλο εδώ πέρα. Από το νομοσχέδιο του κυρίου Κατρούγκαλου, από το αρχικό μέχρι το σημερινό, έτσι, έχουμε φτάσει σε ένα αρχικό νομοσχέδιο το οποίο διπλασίαζε τις εισφορές. Στην πρώτη βελτίωση
που έκανε τις πρώτες εκπτώσεις, όπως λέμε χειμερινές ή θερινές εκπτώσεις. Στις πρώτες εκπτώσεις ήταν μόνο στο 65-70% παραπάνω εισφορές από τις σημερινές και ερχόμαστε στην τελική, στο τελικό νομοσχέδιο ή στην τελική διαβούλευση που είπε ότι θέλει να κάνει ο κ. Κατρούγκαλος, όπου εδώ οι πίνακες του τεχνικού επιμελητηρίου είναι στη διάθεση όλων όσοι είστε εδώ πέρα. Έχει μία μείωση της τάξης του μείον 10% για τους νέους, όπως λέτε, με μηδενικό εισόδημα, λέω εγώ, και καταλήγει σε μία μεσοσταθμική αύξηση από 15 έως 23% ναι, λαμβάνοντας υπόψη, κυρία Αυλονίτου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές εισφορές. Αυτά όσον αφορά τα νούμερα. Πάμε λοιπόν στα γενικά. Γιατί στο θέμα του διαλόγου με το ασφαλιστικό δεν γίνεται διάλογος, γίνονται μονόλογοι. Πάμε λοιπόν στο γενικό. Όσον αφορά τα γενικά, παραγωγική ανασυγκρότηση. Πάρα πολύ όμορφα λόγια. Παραγωγική ανασυγκρότηση γίνεται αυτή τη στιγμή σήμερα, κύριε Παυλόπουλε, αλλά όχι της Ελλάδας. Της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας. Αυτή είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση που γίνεται σήμερα. Έχουμε διώξει όλο τον κόσμο. Και να σας πω και κάτι παιδευτικό. Άκουσα, τον έχει διώξει, άκουσα, θα σας απαντήσω αμέσως. Και με άκουσα την κυρία Μάνθου, τηλεθεάτριά σας, που είπε, τι είπε, για όλα αυτά είναι οι προηγούμενοι. Εγώ, κυρία Βλονή, θα σας πω ένα πράγμα. Όλα τα κόμματα συνολικά χρωστάμε σε αυτό το λαό από το 2010 την ωριμότητα, την ευθύνη και τη σοβαρότητα. Δυστυχώς τη χρωστάμε από τότε. Λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας αυτό το οποίο σας λέω. Και αν συνεχίζουμε από το όπως το 2010 να ανακαλύπτουμε τα ζάπια 1-2-3 και αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία από τη μία πλευρά όσο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Να ανακαλύπτουμε από την άλλη πλευρά τα περίφημα παράλληλα προγράμματα και τα προγράμματα Θεσσαλονίκης. Όσο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να εμπεδώσουν μια άλλη κουλτούρα. Λοιπόν, ακόμη και για το. Θα σας πω κάτι. Για τους. Κυρία Βλονίτου μου, θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Κυρία Βλονίτου μου, κύριε Λεωτσάκο, μισό λεπτό. Θα σας απαντήσω. Πέστε και το παράλληλο που θα πούμε συγχαρητήρια όταν και εσείς προβλέψετε ναι, να μην εκδίδει και να παρακαλάει ο υφυπουργός κ. Πετρόπουλος τους διοικητές όλων των ταμείων να εξαιρέσουν αυτό το οποίο λέτε ενώ δεν υπάρχουν μεταβατικές ρυθμίσεις στη Βουλή. Και σας παραπέμπω στην ανακοίνωση που βγάλαμε. Παρακαλάει ο υφυπουργός σας τους διοικητές των ταμείων να εφαρμόσουν το παράλληλο πρόγραμμα. Άρα δείτε σε εσάς το τι γίνεται άσχημα εκεί πέρα. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε, κύριε Παυλόπουλε, μία άλλη κουλτούρα. Μία άλλη κουλτούρα, την οποία από το 2010, κύριε Βλονίτου μου, την έχουμε ξεχάσει. Η κουλτούρα αυτή την έχουμε ξεχάσει. Δεν είναι καθόλου ψευδή. Σας παραπέμπω στην ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Πετρόπουλος. Ακόμα δεν έχει γίνει, δεν κυρία Βλονίτου μου, σας παραπέμπω λοιπόν, όποιες μεταβατικές... Όχι, κάνετε λάθος. Ρυθμίσεις έπρεπε να γίνουν στην Είστε βουλευτής και δεν είμαι βουλευτής. Είστε βουλευτής και δεν είμαι βουλευτής. Και σας λέω ότι μεταβατικές ρυθμίσεις θα έπρεπε να ψηφιστούν στη Βουλή. Αυτό σας λέω. Είστε βουλευτής, είστε λοιπόν βουλευτής και δεν είμαι. Ας αναζητήσουμε αλλού τις ευθύνες και ας έχουμε μια άλλη κουλτούρα. Λοιπόν, στα γρήγορα. Σας ακούω. Λοιπόν, γιατί με την κυρία Βλονίτου έχει πάρει, νομίζω, κάνει αγώνα δρόμου. Ίσως από την κολύμβηση. Ναι, εντάξει, πολλά. Αλλά πρέπει να ακούτε και λίγο και την αντιπολίτευση, έστω και μικρή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν που λέτε... Δεν θα δούμε το νήμα και θα πέσουν στον κρεμό. Λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια, εντάξει, οι δύο προηγούμενες επί 40 χρόνια έκαναν τα λάθη τους, φταίξανε, πληρώσανε γι' αυτό. Οπότε... Τώρα, εσείς που ήρθατε σαν κυβέρνηση, τι κάνετε? Σε 4 χρόνια που θα κρυθούμε, όχι, σε 3,5, θα δείτε το λογαριασμό. Δεν θα κρυθείτε τώρα, απλώς ήρθατε να δώσετε τη χαριστική βολή. Εκεί πιστεύω. Περιμένετε. Θα κρυθούμε φυσικά, σε 3,5 χρόνια, το 19 φτάσει, που θα γίνουν εκλογές. Με μπορείτε να με αφήσετε να μιλήσω. Ναι, λοιπόν, αν θέλετε να μιλήσετε εσείς, να φύγω εγώ. Όχι. Όχι. Λοιπόν, αφήστε με ένα όρθιο. Με εκνευρίζετε τον άλλον. Θα φύγουμε πάντως όλοι έτσι. Ναι, λοιπόν, τελειώνει η εκπομπή. Με 2,5 εκατομμύρια. Θέλω να προλάβω μια κουβέντα να πω. Με 2,5 εκατομμύρια. Με κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και με 450.000 παιδιά
υποσυτιζόμενα, δεν νομίζω να είστε ευχαριστημένοι. Σε 3,5 χρόνια θα κρυθούμε σας. Δεν θα προλαβείτε αυτά σε 3,5 χρόνια. Δεν οφείλετε σε εμάς αυτό αισιόδοξοι που λέτε. Εμείς θα το διορθώνουμε. Είσαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Μακάρι να φτάσετε και στα 10 χρόνια, αλλά... Όχι. Αν βγάλετε κανένα δεκαπενθήμερο, μπορεί. Πάντως αυτό δεν οφείλεται. Πάντως με τη συμπεριφορά που έχετε στην κυρία Μεγαλεκονόμου, δεν οφείλεται. Πάντως εγώ κύριε Παπλόπουλε, θέλω να ζητήσω δημοσίω. Θέλω να ζητήσω δημοσίω ένα συγγνώμη. Ένα συγγνώμη που δεν ψήφισα τα μνημόνια, που δεν δέχτηκα να υπηρετήσω. Που στηρίζετε τη δεξιά. Που δεν δέχτηκα να υπηρετήσω. Τι, να πέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αρκεί να δεν σας νοιάζει. Δέχτηκα να υπηρετήσω την εντολή που είχα από τον ελληνικό λαό και όχι τους δανειστές. Και μου κάνει εντύπωση να υπάρχουν βουλευτές στο Εθνικό Κοινοβούλιο και να αισθάνονται και μάλιστα να επικαλούνται ότι είναι αριστεροί. Προφανώς δεν έκρινε και δεν το δικό που είναι αγκαλιά με το Μητσοτάκη και το Βενιζέλο και να θεωρούν ότι είναι και διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τόσο κάτσε η συνέντευξη. Από τις 10 παρα 10 μέχρι τις 10.30. Μετά φύγαμε για άλλο. Ήταν Συριακού τύπου. Έτσι. Μετά φύγαμε.